Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα, Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε με το All About Arizona Air. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7, στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, στην πρώτη εκπομπή του μήνα κιόλας. Καλό μήνα, Χρήστο Κιώση, που είσαι στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής για τις επόμενες 2 ώρες. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την πρώτη ώρα. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές, γιατί φανταζόμαστε ότι έχετε να πείτε κι εσείς αρκετά. Θα πούμε κι εμείς αρκετά στην πρώτη ώρα για τα όσα έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο, για τα όσα ακολουθούν, με τον Άρη να γνωρίζει την ήττα στον Βόλο από τον Νουπουσού. Το Σάββα Παντελίδη να παραιτείται από την θέση του προπονητή και τους κιτρινόμαυρους πλέον να είναι σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του. Ήρθε και ο άνθρωπος που θα τα πει όλα. Ιδέα πει τίποτα. Γεια σου, Χρήσανθε. Γεια σου, Νικό. Καλή εβδομάδα. Οπα, οπα. Τι καλή. Όπα, όπα. Καλή. Δεν τη λες. Εντάξει, καλή δεν είναι, αλλά τι να κάνουμε, οφείλουμε να προχωρήσουμε και να κοιτάξουμε μπροστά. Τι. Τι είναι αυτός ο Μιτζαχεντίνο που έχουμε στη... Σπουδάζει μια φορά, ξεχωρίζει μια ζωή. Α, και τι φοράς. Μιτζαχεντίνο. Καπέλο μάχηρα, είναι σέφασκα. Το εισηγείτε, έτσι, είναι, έτσι γράφεται. Δεν ξέρω. Πού το έχεις εισηγείτε, βασικά. Φίλε, δες τον τίτλο λίγο στο θέμα. Γι' αυτό ποτέ δεν βλέπεις τα λάθη σου. Δεν το έγραψα εγώ. Δεν έχει σημασία να το έγραψα. Εγώ ρώτησα αν γράφεται έτσι. Άμα δεν το κάνω αυτό, γράφει. Αυτόματα εκεί πέρα δεν μου γίνεται. Oh. Τα παιδιά μιας αυτόματης τέτοιας. Αυτόματης wordοποίησης. Ορθογραφία δεν γράφατε στο σχολείο. Εσείς, πώς το γράφατε το εισηγείτε. Πρέπει να έχω μπροστά το λάπτο να το γράφω και θα το γράφω. Ποιο λάπτο πρέπει, με το χέρι γράψτο. Εισηγείτε. Έχω κολλήσει τώρα. Με έχει υποσυντονίσει. Πώς γράφετε το εισηγείτε. Πώς γράφετε το εισηγείτε. Το εισηγείτε. Τώρα το έχω κολλήσει εγώ. Δεν ξέρω. Ο Χαριστέας εισηγείτε. Έψιλον γιώτα. Είναι σίγουρο αυτό. Τι ήταν ήταν και εσύ. Το Ι. Το κατέστρεψες εσύ. Το ρήμαξες. Το κάτσε πώς με παίρνει αυτός. Έτσι γράφεται νομίζω. Έτσι γράφεται. Μπράβο. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Με εψιλον γιώτα, ήτα, εψιλον γιώτα, αλφα γιώτα. Πάμε παρακάτω. Ε? Πάμε παρακάτω. Πέρασε καλά. Τι εισηγείτε λοιπόν ο Άγγελος Χαριστέας. Όχι, δεν πέρασα καλά γιατί ο Άρης έχασε. Αλήθεια είναι αυτό. Κατά τα άλλα πέρασα καλά. Ωραία. Όπου έχεις καλή παρέα, καλούς φίλους και καλή παρέα είχε τη σύζυγό μου. Στον Άρη ειδικά κάποιος πάντα καλή, καλή παρέα. Με καλή παρέα. Με καλή παρέα. Αυτό τι είναι εδώ. Ποιο. Πτυχίας Ρωτώντα. Αυξημένη παρουσία της αστυνομίας στην περιοχή της Ρωτώντα, συνεχής έλεγχη και προσαγωγές υπόπτων. Για ποιο ζήτημα. Ο Γιώργος Βένης. Γιώργος Βένης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πολλά πράγματα έχουμε να πούμε και σήμερα, μετά τα όσα έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν είχαμε την ευκαιρία βέβαια να τα πούμε χθες, γιατί το μας ήταν Σάββατο και όχι Κυριακή. Με τον Άρη, για να τα πάρουμε χρονικά, μας κάνει να τα πιάσουμε από το τέλος και μετά θα πάμε από τα τελευταία νέα και μετά θα πάμε σε αυτά τα οποία έγιναν το Σάββατο στο Βόλο, όπου βρεθήκαμε για το μάτς με τον Νουπουσού. Ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή και επικεντρώνεται στην ξένη αγορά, τσεκάροντας ήδη κάποιες πρώτες περιπτώσεις προπονητών, ώστε να επιλέξει τον αντικαταστάτη του Σάβα Παντελίδη. Θα σχεδιαγραφήσουμε το προφίλ και τα θέλω των ανθρώπων του Άρη όσον αφορά τον νέο προπονητή, τι ψάχνουνε. Θα ξετυλίξουμε φυσικά και το κουβάρι των όσων έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο και στο παιχνίδι στα 90 λεπτά του αγώνα στον Βόλο, αλλά και το τι ακολούθησε με την παρέτηση του Σάβα Παντελίδη στη συνέντευξη τύπου στο Πανθεσσαλικό μετά τον αγώνα του περασμένου Σαββάτου. Μια απόφαση για την οποία ενημερώθηκε φυσικά συνέχεια και η διοίκηση της ομάδας και ο Θόδωρος Καρπίδης και ο Άγγελος Χαριστέας, οι οποίοι καλούνται μέσα στις επόμενες μέρες να βρούνε τον άνθρωπο που θα αναλάβει να διαχειριστεί ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ, ένα ρόστερ το οποίο έχει τα ζητήματά του βέβαια αυτή τη στιγμή, και να βελτιώσει τον Άρη ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος που υπάρχει σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Περιμένουμε μέσα στη μέρα και του Γιουνές να τελειώσει οριστικά η λύση του συμβολαίου του. Από χθες είχατε ενημερωθεί
ότι ο Τινίσιος θα αποτελέσει παρελθόν για τον Άρη. Μετά από χειρισμούς στη συγκεκριμένη υπόθεση και από τον Θόδωρο Καρυπίδη και από τον Άγγελο Χαριστέα, ώστε να απεμπλακεί ο Άρης το συμβόλαιό του από τη στιγμή που δεν υπολογίζεται. Ο Χαριστέας το χειρίζεται. Ο 33χρονος επιθετικός και αρκετά καλά, μάλιστα είναι η αλήθεια. Θα πάρουμε άλλον, λες τώρα. Κάνουμε κανένα μπαμ. Τι? Κάνουμε μπαμ επιθετικό. Όχι. Όχι. Αφοπλιστικά ειλικρινής ο Χρήστος Τσαλτίδης. Θα πας με Ιντέγε, Διγκινή και Διαμαντόπουλο. Αλλά εντάξει, ο Γιουνές, νομίζω ότι ούτε ο Παντελίδης, ο οποίος αποτελεί παρελθόν βέβαια, τον είχε τόσο ψηλά στις προτιμήσεις του. Ο Άρης βέβαια, ο οποίος έκανε μεταγραφή, αυτή του Αμπούμπα, του 21χρονου Γάλλου μέσου, ο οποίος θα έρθει δανεικός για τον επόμενο χρόνο στον Άρη. Και μέσα σε επόμενες μέρες φαντάζομαι ότι θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να υπογράψει και να ξεκινήσει αυτός προπονήσεις με την ομάδα. Αλλά φυσιολογικά όλα τα βλέμματα στρέφονται στην αναζήτηση του προπονητή, του ανθρώπου που θα έρθει για να αντικαταστήσει τον Σάβα Παντελίδη. Σας βλέπω και εσάς στα social media δραστήριους. Έχω δει μέχρι στιγμής Όγιος. Έχω δει Κούπερ. Έχω δει Δημήτρη Σπανό. Αυτοί στους τρεις βασικά να παίζουν περισσότερο. Του Όγιος ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη για μένα που τον θυμήθηκα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ο Κούπερ είναι σταθερή αξία για τον Άρη πάντα όποτε ψάχνει προπονητή. Αλλά παιδιά, μην πηγαίνουμε πάντα στο παρελθόν. Να κοιτάμε λίγο τα καινούργια, να κοιτάμε λίγο μπροστά. Να κοιτάμε λίγο φρέσκα πρόσωπα. Μην πηγαίνουμε ήδη σε γνώριμα πρόσωπα. Να πάμε λίγο να δοκιμάσουμε το κάτι διαφορετικό. Και αυτό ψάχνουν και οι άνθρωποι του Άρη αυτή τη στιγμή, προσπαθώντας να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή και να περιορίσουν το περιθώριο του λάθους στην κίνηση που θα κάνουν μέσα σε επόμενες μέρες. Ολοκλήρωσες. Για αρχή είναι άλλο. Τι άλλο θες να πεις, πες. Τι να πω. Θα πούμε, ρε, θες να πεις τίποτα για το Φετφαντζίδη να πάει δεξιά. Να πει, πες το. Το είπες 134 φορές τη μετάδοση, πες και μια τώρα 135. Ναι, αυτή δίνει η ομορφιά και της εκπομπής και των μεταδόσεων. Αυτό που λες τώρα. Ναι. Παράδοξη είναι, θεωρεί, είναι σωστό. Λοιπόν, αυτό είναι για να καταλαβαίνουν οι φίλοι του Άρη ότι και στον Λίμπερο και στο All About Aris ο καθένας λέει την άποψή του. Και αν είναι να μαλώσουμε, εντός εισαγωγικών μαλώσουμε, να διαφωνήσουμε, ναι, με τον Νίκο ή τον Ζαγόρα ή τον Κόλκα ή οτιδήποτε άλλο στον αέρα, θα το κάνουμε, γιατί έχουμε διαφορετικές απόψεις και κανείς, ούτε εγώ ως προϊστάμενος του Νίκου, ούτε ο Γιώργος ως διευθυντής του σταθμού, ούτε οποιοδήποτε άλλος, δεν λέμε είτε στους παραγωγούς είτε στα παιδιά που κάνουν μεταδόσεις τι να πούν. Αλλού βλέπετε ότι παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα, όπως έχετε αντιληφθεί. Πρέπει να είμαστε καλοί με κάποιους παίκτες, να είμαστε κακοί με κάποιους προπονητές, να είμαστε καλοί-κακοί με κάποιους άλλους, να μην λέμε καλές κουβέντες για κάποιον, να μην λέμε κακές κουβέντες για κάποιον άλλον. Εδώ και καλά θα ακούσετε για τον Παντελίδη. Φυσικά. Και άσχημα θα ακούσετε για τον Παντελίδη. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Και καλά θα ακούσετε για τον Διαμαντόπουλο που έφυγε. Βεβαίως, ναι. Και άσχημα θα ακούσετε για τον Διαμαντόπουλο που έφυγε. Και καλά θα ακούσετε για τον Χαριστέα. Και άμα κάνει καμιά αγκέλα, θα ακούσετε και άσχημα για τον Χαριστέα. Το ίδιο θα γίνει και για τον Καρυπίδη. Το ίδιο θα γίνει και για όλους. Γιατί δεν έχουμε εξάρτηση πραγματικά από κανέναν. Αν θέλει κάποιος να έρθει να εξαρτηθούμε από αυτόν, να έρθει να μας το πει. Πόσα θες για να εξαρτηθείς? Το σκέφτεσαι το ποσό, ε? Τώρα, καλά, σκέψε το ποσό και γράψε μου σε χαρτά και μου το πεις μετά. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε λοιπόν πέρα από το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, εμένα. Η άποψή μου για το παιχνίδι, ξεκινώντας εκεί από το παιχνίδι με το Βόλο. Την έγραψα λίγο πολύ και στο SDNA. Δεν ξέρω, κάποιοι δεν το καταλάβαν, είναι εμφανέστατο. Δεν ξέρω αν δεν γράφω εγώ σωστά ελληνικά ή αν υπάρχει η αίσθηση να μην θέλεις να καταλάβεις κάτι. Έχω καταλήξει στο δεύτερο. Δηλαδή, ότι όταν κάποιος πιστεύει κάτι, ό,τι και να του γράψεις, ό,τι και να του πεις, θα συνεχίσει να πιστεύει αυτό το κάτι. Δηλαδή, κάποιοι είναι κατά του Παντελίδη. Ό,τι και να έγραφε θετικό για τον Παντελίδη, ακόμα και αν ήταν η απόλυτη πραγματικότητα, θα παραμένανε κατά του Παντελίδη. Βλέπω και παρατηρώ και το άλλο το φαινόμενο τώρα. Κάποιοι να είναι υπέρ του Παντελίδη. Ό,τι και να γράψει ως λάθος του Παντελίδη, θα σε βγάλουν ότι κάποιο στόχο είχε να τον φας. Υπέρ του Παντελίδη, σε διακόπτω, αυτοί που ήταν κατά του Παντελίδη. Σωστά. Πάμε στο άλλο φαινόμενο τώρα. Τώρα έχουμε αυτούς που είναι υπέρ των παικτών. Δεν γίνεται να λες κάτι αρνητικό για τους ποδοσφαιριστές. Βέβαια, αντιλήφθηκα στην πορεία ότι δεν ήταν τόσο υπέρ των παικτών αυτοί που λέγανε γιατί τους ξεφωνίζεται κτλ. Αλλά ήταν κατά του Καρυπίδη. Δηλαδή πάντα έχουμε ένα υπέρ και κατά. Παιδιά, η κριτική του δημοσιογράφου
δεν μπορεί να γίνεται με βάση το ποιους συμπαθείτε και ποιους αντιπαθείτε. Και δεν γίνεται όταν ασκείς κριτική στο κοουτσάρισμα του προπονητή να σκέφτεσαι τις παραμέτρους συμπάθειας στον πρόεδρο ή στους παίκτες. Σωστό. Δεν γίνεται όταν εγώ κάνω κριτική προχθές στο Ματίγια, ο οποίος δεν βλέπονταν στο παιχνίδι. Ήταν σαν τον Μπάοκ, invisible. Δεν υπήρχε μες στο γήπεδο. Με ρώτησαν το πρωί, με ρώτησε ο Σταύρος το πρωί, δεν το είδε το μπάτς, πώς πήγαν οι τέσσερις δανεικοί του Πάκου, παίξανε. Και του είπα. Μου λένε, μα οι σκάουτερ μου είπαν ότι ο Μπαλογιάννης ήταν πάρα πολύ καλός. Λέω, πώς να μην είναι καλός. 17 φορές του έδωσε την μπάλα ο Ματίγια, στο μισό μέτρο. Μία μεταβίβαση έκανε ο Μπαλογιάννης, σωστή, όχι. Έκοψε 17 φορές την μπάλα που ο Ματίγια του την έδινε πάνω του. Και χαλούσαν όλες τις επιθέσεις του Άρη. Δεν γίνεται όμως η κριτική λοιπόν να πηγαίνει ανάλογα με τις συμπάθειές σας. Δεν γίνεται να μιλάμε για κριτική του Βόλος Άρης και να μου γράφετε πώς τη Αριανή για τα λεφτά που χάθηκαν στην Άουσα. Άλλο αυτό. Δεν γίνεται να κριτικάρουμε στο Μόλντε το λάθος του Ρόους ή το λάθος του Κουέστα και να μου λέτε ότι δεν πήγανε με τσάρτερ. Κουέστα με δύο αποκρουσάρες προχθές, έτσι, στο ξεκίνημα. Καλώς ήταν ο Κουέστα προχθές. Ήταν. Γενικότερα, αυτό που θέλω να σας πω, δεν ξέρω, τώρα έβγει και άλλο, το άλλο φασούλι τώρα και τα λοιπά, το είδα να κυκλοφορεί, όχι τα μηνύματα, όχι κάποιοι παίκτες γελούσανε, όχι δεν τον θέλανε, όχι τον φάγανε. Μόνιμο φαινόμενο στον Άρη αυτό. Ακούστε λοιπόν, θα πω δύο πραγματάκια για τον Σάββα τον Παντελίδη. Ο Σάββας Παντελίδης ήρθε μέσα σε ένα έντονο καθεστώς αφισβήτησης, έφτασε με τα δύο πόδια εκτός Άρη παραμονές του αγώνα με την Ξάνθη. Σας τα λέγαμε και τότε και θυμάστε τι λέγατε και γράφατε κάποιοι. Μας βρίζατε. Ο Καρυπίδης πήρε απόφαση να τον διώξει. Ο Διαμαντόπουλος τον κράτησε στην ομάδα. Και για μένα ξεκάθαρα, την στιγμή που αποχώρησε ο Διαμαντόπουλος από την ομάδα, ο Παντελίδης άρχισε να νιώθει ανασφαλής ότι στην πρώτη στραβή θα τον φάει και αυτόν ο Καρυπίδης. Δεν είχε καμία απολύτως πρόθεση ο Καρυπίδης να διώξει τον Παντελίδη. Καμία. Καμία απολύτως. Και εξεπλάγει να απίστευτα από το γεγονός ότι ο Παντελίδης έφυγε μετά τον αγώνα τον προχθεσινό. Ούτε ήθελε να τον διώξει, ούτε σκέφτηκε να τον διώξει, ούτε το παραμικρό. Θα μου πεις, δεν το έκανε γιατί δεν είχε άλλη επιλογή. Δεν το έκανε γιατί θεωρούσε ότι είναι νωρίς. Δεν το έκανε γιατί μετά την απομάκρυση του Διαμαντόπουλου και με δεδομένο ότι ο Χαριστέας είναι μια εβδομάδα στην ομάδα, ακόμα δεν είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω μέσα στο μυαλό του Προέδρου για ποιο λόγο δεν το έκανε. Αλλά επειδή μίλησα με τον κύριο Καρυπίδη μετά το μάτς και πριν γίνει γνωστό το θέμα της παρέτησης του Παντελίδη, δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση. Εκεί στο Βόλο. Και μετά ανακοινώθηκε από τον ίδιο συνέντευξη τύπου. Στο Βόλο. Να. Όχι μετά από δύο μέρες, δεν ήταν ένας στην Αθήνα και ο άλλος στη Θεσσαλονίκη. Για μένα είναι λάθος του Παντελίδη που ανακοινώνει την παρέτησή του συνέντευξη τύπου και όχι πρώτα στον διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, με τον οποίο μίλησε πριν τη συνέντευξη τύπου και δεν του είπε τίποτα. Ίσως αυτή και η συναισθηματική φόρτιση. Καμία συναισθηματική φόρτιση. Αλλά και πάλι ήταν λάθος. Ναι. Okay. Θα έπρεπε να πάρει. Ναι. Καταρχήν είναι εκεί ο Χαριστέας. Έχουν μιλήσει την προηγούμενη μέρα. Ναι. Έχουν σχεδιάσει. Έχει εισηγηθεί την απόκτηση ποδοσφαιριστή. Τουμπά. Ο coach. Και τον παίρνει ο Καρυπίδης ακριβώς γιατί τον θέλει. Τον Παντελίδη. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό θέλω να το διασταυρώσω, το λέω με επιφύλαξη, γι' αυτό δεν λέω και το όνομα, ο εκπρόσωπος που φέρνει τον παίχτη, τον Μπα,
είναι ο ίδιος ο εκπρόσωπος του Σάββα Παντελίδη. Άρα, κύριε Διευθυντά, δεν θες να διώξεις τον προπονητή όταν την προηγούμενη μέρα παίρνεις ποδοσφαιριστή από τον μάνατζερ του προπονητή. Δεν έχεις στόχο αυτό. Αλλιώς του λέγες όχι. Μετά θα μιλήσει. Ήδη είπε για το Φετφατζίδη. 19 φορές είπε για το Φετφατζίδη και μια 20 τώρα. Δεν είπα ακόμα. Πες μας, άμα πάρεις και εσύ πριν από την εθνική του Φετφατζίδη, να μας το πεις, να μας δώσεις και σε εμάς κάτι. Λοιπόν, για την κλίση την εθνική. Έτσι, ωραία, περνάμε. Για συνέχιση. Κάποιος λοιπόν που θέλει να φάει τον Παντελίδη, αυτά τα πράγματα φυσικά δεν τα ακούτε πουθενά άλλου, μόνο εδώ τα ακούτε. Ποιος θέλει να φάει την πραγματικότητα και την αλήθεια. Αν κάποιος θέλει να διώξει τον Παντελίδη, ναι, την προηγούμενη μέρα δεν κλείνει παίκτη του μάνατζερ του Παντελίδη. Σωστό. Και παρεμπιπτόντως είναι ο πρώτος παίκτης του μάνατζερ του Παντελίδη που κλείνει. Άλλος ένας υπήρχε στην ομάδα και δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του. Και λέγεται Βαλεριάνος. Για να προλάβω τους κακεντρεχείς στημένους που πάντα βλέπουν φαντάσματα. Για να σας δείξω ότι είναι καθαρός ο Παντελίδης. Δεν έφερε παίκτες του δικού του μάνατζερ που θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνει. Και το κάνουν πολλοί. Αλλά και ο πρόεδρος, θέλοντας να του δείξει την εμπιστοσύνη του και για να μην νιώθει ότι επειδή έφυγε ο Διαμαντόπουλος δεν τον στηρίζει, mm-hmm, την τελευταία μέρα των μεταγραφών φέρνει παίκτη δική του εισήγηση. Δική του εισήγηση από τον μάνατζερ του. Παναλαμβάνω, θέλω ένα τέτοιο για να το διασταυρώσω 100%, ναι, αλλά αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω. Δεν έχω ρωτήσει τους ίδιους ανθρώπους του Άρη. Ναι. Γιατί πολλές φορές θα σας πω και το εξής. Πολλές φορές φαίνεται ότι είμαι εγώ ο μάνατζερ, υπογράφω εγώ και τον έχει φέρει ο Νίκος. Αυτό όμως μόνο αν είσαι μπροστά μπορείς να το ξέρεις. Γιατί ακούγεται και για άλλους. Ποιος έφερε, ας πούμε, το Μενέντεθ. Βλέπω πολλούς στο διαδίκτυο που γνωρίζουν ποιος έφερε το Μενέντεθ. Αλλά άλλος από αυτόν που λένε έχει υπογράψει. Τώρα αν ήταν μπροστά στη διαδικασία αυτή και ξέρουν αυτόν τον τρίτο, πραγματικά τους θέλω για να μου κάνουν διάφορες δουλειές αυτοί που γνωρίζουν τα πάντα. Είναι λοιπόν σαφές ότι δεν υπάρχει πρόθεση από την ιδιοκτησία να απομακρυνθεί ο Παντελίδης. Την ίδια όμως στιγμή, μετά το περιστατικό με τον Όφη, που είπε ο Παντελίδης έναν στη δύο εκεί που τον έβριζε ότι θα φύγω κτλ. Και όλη η λειτουργία του coach μέχρι και την συνέντευξη τύπου στο Βόλο δείχνει ότι ο ίδιος μέσα στο μυαλό του είχε πάρει την απόφαση μετά την αποχώρηση του Διαμαντόπουλου θα φύγει και αυτός. Και θεωρώ, δεν το ξέρω, θεωρώ ότι 100% ότι δεν το είπε ούτε στο Χαριστέα, με τον οποίο μίλησε για ένα τέταρτο από τη λήξη του αγώνα μέχρι τη συνέντευξη τύπου. Πριν πάει δηλαδή στη συνέντευξη τύπου. Δεν το είπε ούτε στο Χαριστέα και δεν πήρε ούτε τον Καρυπίδη τηλέφωνο για να μην το μεταπίσουν. Γιατί το ίδιο ακριβώς έγινε, όχι θελημένα, αλλά από μια κουβέντα που είχε με τον Καρυπίδη πριν τη συνέντευξη τύπου με τον Όφη. Για να μην πιστεί, να μείνει. Ο Παντελίδης έχω αντιληφθεί ένα πράγμα. Λειτουργεί με το θυμικό. Και έχει βγει αρκετές φορές σε συνεντεύξεις τύπου και έχει πει πράγματα που πιστεύει εκείνη τη στιγμή. Για μένα αυτό είναι σωστό. Αρσενικό. Απ' την άλλη όμως, δεν είναι επικοινωνιακό. Άρα η έννοια του σωστού κοντράρεται με την έννοια του επικοινωνιακού. Και επικοινωνιακά ήταν λάθος. Να μαθαίνω εγώ πρώτα και ο Νίκος και όχι ο Χαριστέας και ο Καρυπίδης. Για μένα δεν έχει ποτέ νόημα να πω αν πήγαινε καλά ή λάθος, σωστά ή καλές οι αλλαγές ή οτιδήποτε άλλες ενός προπονητή από τη στιγμή που έφυγε. Να διαφωνήσω τώρα πλέον με τον Νίκο ή τον οποιοδήποτε άλλο, αν έβαλε σωστά το Μαντσίνι, αν άρχισε να κάνει τις αλλαγές, αν σωστά μπήκε ή δεν βγήκε ο Ιντέγε, αν ο Μπρούνο Γκάμα έπρεπε να μπει νωρίτερα ή αν ο Ματίγια έπρεπε να βγει να μπει ο Ντουάρτε, τώρα που έφυγε ο Παντελίδης δεν έχει κανένα, μα κανένα, απολύτως νόημα. Έχει νόημα μόνο για τους υποστηριχτές του και αυτούς που τον ξεφωνίζουν.
τουλάχιστον να μπει δηλαδή στον μήλο της, της, ότι εγώ είχα δίκιο. Δεν ή εγώ είχα άδικο. Δεν έχει νόημα. Εντάξει, απλά και εμείς τουλάχιστον, παιδί μου, και όλο το προηγούμενο διάστημα τα συζητούσαμε όλα αυτά εδώ πέρα, σαν εκπομπή. Έτσι. Συζήτηση κάναμε και αυτό θα συνεχίσουμε και να κάνουμε και με αυτό που θα κάνουμε και με, το, και με τον επόμενο και με το μεθεπόμενο και με τον παραεπόμενο. Τι έχει σημασία αυτή τη στιγμή, καταρχήν, να σταματήσει λίγο η παραφιλολογία περί απλήρωτων κτλ. Το αν είναι ένα μήνα ή δύο μήνες κάποιοι ποδοσφαιριστές απλήρωτοι, δεν είναι απλήρωτοι, παιδιά, την εποχή που ζούμε. Δηλαδή, αν έχει συμβόλαιο. Ποιο να πω. Μπάς. Ο Μπάσα 170.000 ευρώ και έχει πάρει το χρόνο τα 150, αυτό δεν είναι απλήρωτος. Στον Άρη όντως υπάρχουν κάποιοι παίκτες που έχουν να παίρνουν κάποια τέτοια ποσά. Άλλος 10, άλλος 20 κτλ. Θα τα πάρουν. Όπως τα πήρανε και πέρσι όλα τους τα χρήματα. Και τα χρήματα δεν δίνονται κάθε μήνα. Δίνονται κάθε τρεις μήνες υπάρχουν οι δόσεις και δύο και τρεις μήνες. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ρωτήστε και στον Ολυμπιακό πώς πληρώνονται. Ρωτήστε το Σάββατο Παντελίδη. Γιατί ο Παντελίδης έφυγε. Ήταν πληρωμένος ή όχι. Εγώ θα σας πω τι μου είπε ο ίδιος ο Σάββας ο Παντελίδης στην Ολλανδία 2-3 μέρες πριν γυρίσουμε πίσω. Ότι είμαι κανονικά πληρωμένος. Τώρα αν έχει μεσολαβήσει για μια δόση, μην πει κάποιος εκεί μεσολαβήσει, δεν πήρε τη δόση του Αυγούστου. Καλά, μια δόση τώρα εντάξει. Αυγούστου, ο μισθός είναι. Ο μισθός έφυγε. Εγώ λέω τι ενώπιον κι άλλων το είπε ο κότς. Και μάλιστα το είπε, γιατί το είπα και εγώ αυτό. Και αν είναι ένας μία. Όχι, μου λέει. Εγώ είμαι κανονικά. Τώρα, αν κάποια παιδιά είναι ένα ή δύο μήνες, για μένα δεν θεωρείται αυτό οικονομικό πρόβλημα. Η ομάδα εξυπηρετείται και πληρώνεται κανονικά. Άρα να σταματήσει και αυτό το παραμύθι. Το λένε οι ίδιοι παίκτες. Δυστυχώς, λες, αν το ξέρεις καλύτερα, σε τέτοιες καταστάσεις πάντα αναπτύσσονται διάφορες φήμες. Πολύ ωραία. Το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Ωραία. Είναι απαράδεκτη η εικόνα των παικτών που έπαιξαν στο ματς του Βόλου. Και δεν υπάρχει, αυτό είναι και το νόημα του post που έγραψα. Δεν υπάρχει ούτε Παντελίδης, ούτε Φουφουτίδης, ούτε Ερέρε, οτιδήποτε άλλο. Όταν χάνεις από αυτό την ομάδα του Βόλου, μια ομάδα που αν έπαιζε στο 5, στο 5, θα έπρεπε να κερδίσει 0-3. Εγώ δέχομαι ότι το πήγε λάθος τακτικά ο Παντελίδης. Δεν προετοίμασε τον ποδοσφαιριστή σωστά για τη σημασία του αγώνα, να μην υποτιμήσουν τον αντίπαλο ή οτιδήποτε άλλο. Τον μπλόκαρε ο. Πώς τον λέγανε, ο Φερέιρα, πώς λέγεται ο προπονητής. Αυτός. Τον μπλόκαρε, του κλείσε τον Ματίγια και τον Σάσα, με αποτέλεσμα να πρέπει να παίζεις με τον Δελιζίση και τον Ρόουζ, να μην έχουν τη δυνατότητα ο Δελιζίση και ο Ρόουζ να παίξουν έτσι όπως πρέπει να παίξουν, να μεταφέρουν την μπάλα, γιατί μπορεί να το κάνει ο Βέλεφ. Γιατί έχει σε γιγκαντέμιση, έλειπε ο Βέλεφ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, άρα τον μπλόκαρε. Και δεν μπορούσαν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι παίρνουν τα δεκαπλάσια και τα εικοσαπλάσια από τους παίκτες του Βόλου, να κάνουν μια ατομική ενέργεια και με μια ατομική ενέργεια να μπει ένα γκολ. Δεν μπορούσε ο Ματίγια να δώσει μια σωστή πάσα. Δεν μπορούσε μια φορά να περάσει ο Φετφαντζίδης στον αντίπαλο και να κάνει μια προσωπική ενέργεια. Δεν μπορούσε ο Ιντέγε να ξεφύγει από τον Διαμαντή και να κάνει με προσωπική ενέργεια ένα γκολ. Δεν μπορούσε ο Ντιγκινή να ξεφύγει από τον Λίρατζι ή τον, πώς τον λένε, τον άλλον και να κάνει μια προσωπική ενέργεια. Δεν μπορούσε σε όλο το διάστημα που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο ο Λάρσον να κάνει μία σωστή πάσα. Μία! Ή γι' αυτό φταίει ο Παντελίδης. Όχι, γι' αυτό δεν φταίει ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης φταίει γιατί δεν βρήκε λύσεις ή τις βρήκε αργά, γιατί τις μου πήκε ο Γκάμα. Η ομάδα απέδωσε κτλ. Αλλά ήταν άτυχη με το δοκάρι. Ο Παντελίδης φταίει για την προετοιμασία του αγώνα, που αν ήταν σε αυτή την κατάσταση που ήταν την ψυχολογική, τι προετοιμασία να έχει ο παίκτης και πώς να σε σεβαστεί ο παίκτης όταν σε βλέπει ότι είσαι έτοιμος να φύγεις. Αλλά από εκεί και έπειτα, εγώ έχω απαίτηση από τόσο καλούς ποδοσφαιριστές να κάνουν και δύο πράγματα μόνοι τους. Και δεν κάναν τίποτα σε αυτό το παιχνίδι. Η απόδοσή τους ήταν κάτω του μετρίου. Να μην πω τίποτα άλλο. Με ξέρεις τον Κουέστα, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Και ο Γκάμα. Ο Γκάμα έπαιξε 10 λεπτά. Ναι, στο δεκάλεπτο. Οκ. Okay. Και ο Μαντσίνη εμένα μ' άρεσε. Εμένα μ' άρεσε. Θετικά στοιχεία, φυσικά. Δεν ήταν κακό. Από εκεί και πέρα το χάος. Τον Κουέστα, τον οποίο κάποιοι τον κατηγορείται για την ικανότητα του χαμηλά. Και έβγαλε τα δύο τέτοια. Και αυτές οι αποκρούσεις που είχαν είναι πολύ δύσκολες. Εντάξει. Υπάρχει. Δεν ξέχασε ο Κουέστα την μπάλα, παιδιά, από πέρυσι. Τραβάω τη γραμμή. Σαν άλλος Άγγλος χαριστές.
Τραβάω τη γραμμή. Δεν με ενδιαφέρει πλέον τι έκανε ο Διαμαντόπουλος. Είδατε ότι ούτε τον αβαντάραμε, ούτε τον ξεφωνήσαμε. Να σας πω γιατί. Δεν έχει κανένα νόημα πλέον. Δεν έχει κανένα νόημα ούτε εσείς αυτοί που το συμπαθούσατε να του κάνετε άγαλμα ότι είναι ο τεχνικός διευθυντής των 7 υπήρων και των 9 θαλασσών, γιατί φέτος έχει κάνει και λάθη τα οποία τα επισημάναμε στο timing που έπρεπε, αλλά δεν τον σταυρώσαμε, δεν τον στοχοποιήσαμε, δεν τον ξεσκίσαμε. Αλλά δεν θα μου πει κανένας ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα και δεν υπάρχει άλλος τεχνικός διευθυντής όταν έγινε αυτό που έγινε με τον Ντουάρτε. Όπως πέρσι τον εκθίασα για τον Λάρσον, που μου τον βρήκε σε μια εβδομάδα. Όπως τον εκθίασα για τον Μαυράη, που μου έλυσε το συμβόλαιο και πήρα και 50 χιλιαρικάκια. Δεν πρέπει τώρα να πω ότι είναι αποτυχημένη μέχρι στιγμής η μεταγραφή του Ντουάρτε. Γιατί μου λέει κάποιος δεν έχει, λέει, αλλαγή ο Ματίγια. Ποιο να βάλει. 300 χιλιάρικα παίρνει αλλαγή του Ματίγια και δεν έχει παίξει λεπτό. Όσο έχω παίξει εγώ στον Άρη φέτος, έχει παίξει και αυτός. Έχει παίξει σε επίσημο. Μόνο από αυτός παίρνει 300. Και έχει τριετέ συμβόλαιο. Λιστό. Επίσης, Μενέντεθ. Δεν το θέλει ο προπονητής. Σεβαστό. Δεν το θέλει ο προπονητής. Έτσι. Φώναξε τον Μάιο να λύσει το συμβόλαιό του. Όχι το Μάιο. Φώναξε τον Ιούνιο. Φώναξε τον Ιούλιο. Φώναξε τον όταν οι άλλοι κάνουν προετοιμασία. Στείλ τον στην προετοιμασία. Φέρ τον εδώ να κάνει προπόνηση. Περιμέναμε 20 Αυγουστού. Σιγά μη φύγει. Σιγά μη φύγει. Όχι, φίλο, Τζανακάκης πήγε στην προετοιμασία. Ήταν στην πρώτη προπόνηση. Δεν λέω για τον Τζανακάκη. Ποιο είναι ο φίλο άλλο ο παίκτη? Δεν λέω για τον Τζανακάκη. Ποιο παίκτη άλλο είναι που είχαμε και έκανε διακοπέ? Όχι διακοπέ. Τι? Που ήταν. Που υπήρχε απόφαση να φύγει. Ποιο είναι αυτό? Δεν υπάρχει παίκτη που υπήρχε απόφαση να φύγει και ήταν σαν το Μενέντεθ σε διακοπέ. Όχι σαν το Μενέντεθ, κανένα. Αυτό λέω. Εντάξει, σαν το Μενέντεθ. Δεν λέω. Όχι. Δεν λέω άλλον. Ναι. Δεν λέω τον Γιουνές. Ο Μενέντεθ ήταν. Ή τον Μπάσα. Και από τη στιγμή που ακόμα δεν είχε λύσει το συμβόλαιό του, πρέπει να είναι εδώ. Αυτό λέω, αυτό λέω. Αυτό λέω. Ναι. Σίγουρα. Και να καταλάβετε και κάτι, φίλοι του Άρη. Δεν χρειάζεται οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει μέσα στην ομάδα να το κάνουμε ρδελομπού και να το κάνουμε δημόσιο. Και να το λέμε και να τα μαθαίνετε όλα. Όχι ότι τα ξέρουμε, ούτε τα ξέρουμε κι εμείς όλα. Αλλά ακόμα και αν ξέρουμε κάτι. Που αν δημοσιοποιηθεί θα κάνει κακό στην ομάδα. Θέλετε να το πούμε για να το μάθετε. Τι να ικανοποιήσετε την περιέργειά σας. Να λέτε ότι το ξέρετε. Για ποιο ακριβώς λόγο? Θα μου πεις, θα κρίνεις εσύ, ρε Τσαλτίδη, ποια δημοσιοποίηση θέματος θα κάνει καλό και ποια θα κάνει κακό? Όχι. Κάποτε μπορεί να το έκρινα αυτό γιατί είχα θεσμική θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας. Θεωρητικά πάλι, γιατί αποφασίζει η διοίκηση σε αυτά τα θέματα. Όχι το λες, όχι δεν το λες. Απλά εμείς αποφασίζουμε με βάση τη δική μας σκέψη. Τη δική μας σκέψη. Τι ήθελες να σου πω? Για τη λιπομέτρηση του Ντουάρτε? Λες θα δουλέψει, θα τα χάσει. Αν δεν τα χάσει, θα του λύσει το συμβόλαιο η ομάδα. Όλα αυτά λοιπόν, καλά και άσχημα, θετικά και αρνητικά, όσο ο Διαμαντόπουλος και ο Παντελίδης δουλεύουν μέσα στην ομάδα, πρέπει να λύνονται εντός της ομάδας. Πρέπει τα εύσημα ο προπονητής ή ο τεχνικός διευθυντής να τα παίρνουν από τη διοίκηση. Πρέπει τα μπινελίκια να τα τρώνε από τη διοίκηση. Πρέπει ο κύριος Διαμαντόπουλος να πηγαίνει στον προπονητή και να του ασκεί έλεγχο όταν δεν πηγαίνει καλά ή να του λέει μπράβο όταν πηγαίνει καλά. Θα πρέπει να μιλάμε τους ποδοσφαιριστές. Και να γίνεται ακριβώς το ίδιο. Αν οι παίκτες έχουν προβλήματα γιατί κουράστηκαν αλλάζοντας δύο αεροπλάνα, θα πρέπει να πάνε και να μιλήσουν με τον αθλητικό διευθυντή. Που το κάνανε. Και αυτός να ενημερώσει τη διοίκηση. Και η διοίκηση να λάβει τις ευθύνες της. Ή να αιτιολογήσει την απόφασή της. Αλλά όλα αυτά
θα πρέπει να λειτουργούν με ένα γνώμονα. Το πώς θα ξεπερνιούνται προβλήματα και θα πηγαίνει μπροστά η ομάδα. Όχι το πώς θα δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα και πώς δημόσια θα πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Το πώς θα ικανοποιείται η περιέργεια του Χρήσταθου ή του Νίκου. Για να πάνε στο καφενείο και να πούνε. Έλα μωρέ, εγώ ξέρω γιατί χάσαμε 3-0 στο μόλι. Θα πάμε σε λίγο σε break. Το θέμα και το ζητούμενο είναι λοιπόν πώς θα προοδεύει η ομάδα. Όχι πώς θα προοδεύουν τα κλικ στο Λαμπαουτάρης. Γι' αυτό δεν έχουμε και παρόμοια θέματα. Και μία στο εκατομμύριο όταν φτάνει και δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή το βαρύ κλίμα για τον Παντελίδη, Πινελίκη από κάτω. Αν έφυγε ο Παντελίδης μετά από μια ώρα, γιατί δεν το λέγατε. Καλά ρε, έφυγε ο προπονητής, χαμπάρι, δεν πήγατε ούτε ένα κείμενο. Εγώ το έχω ξεπεράσει βέβαια αυτό πλέον. Δεν επηρεάζομαι από αυτά, να ξέρετε. Καθόλου. Μα καθόλου. Εδώ ψάχνει άλλος να βρει το λάθος. Ο φίλος μου Σωτήρης. Είχα γράψει πάνε στην Κρήτη όταν παίζαμε στην Κύπρο. Στο ένα κείμενό μου. Ναι. Έχω γράψει 15 φορές Κύπρο και σε ένα από τα κείμενα έγραψα στο μάτς της Κρήτης. Το έβγαλε φωτογραφία. Το έκανε με μαρκαδόρο και το πόσταρε στο Facebook. Πρακτικό λάθος. Μπέρδεψα τα νησιά. Μπράβο. Σταυρώστε με που λέει και η Σαρή. Ψάχνουν να πεις το λάθος. Κάποιοι περιμένουν στη γωνία. Αυτός δεν περιμένει στη γωνία. Αυτός χουλιάμα ήθελε να κάνει. Ναι. Λοιπόν, άλλους περιμένει στη γωνία. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως, το τι θετικό και τι αρνητικό εκεί θέλω να καταλήξω, αποτελεί μάθημα για τον Καρυπίδη, για τον Χαριστέα, για τους ποδοσφαιριστές που συνεχίζουν στην ομάδα, για την επόμενη κατάσταση. Αθλητικός διευθυντής, δεν θα το πείτε έτσι, διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος, άλλαξε δηλαδή ο ρόλο, το όνομα. Όσοι λέγανε ότι δεν είναι τεχνικός διευθυντής ο Χαριστέας και δεν θα έχει αρμοδιότητες του Διαμαντόπουλου, πώς ψάχνει για προπονητή τώρα. Ε, δεν άκουσα. Παρακαλώ. Ναι. Αφού δεν θα έχει τις αρμοδιότητες του Διαμαντόπουλου, πώς θα είναι για προπονητή. Κύριε Ντούλη. Δεν το κάνει. Ποιο, μα τι, αφού δεν είναι τεχνικός διευθυντής. Δεν θα έχει τις αρμοδιότητες. Διάφοροι. Ποιοι ξέρανε. Όλοι ξέρανε. Δεν ήξερε ο Χαριστέας με τον Καρυπίδη που μιλήσανε. Οι δυο τους. Άγγελε, σε θέλω γι' αυτό και γι' αυτό. Ναι, πρόεδρε, και εγώ θέλω να κάνω αυτό και αυτό. Ξέραν οι άλλοι που δεν ήταν κανένα στο ραντεβού. 35 διαφορετικές εκδοχές είδα στα Facebook. Η ουσία λοιπόν είναι από εδώ και πέρα. Αυτό έχει σημασία. Και εκεί θα αναλωθούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα πάμε ευθύς αμέσως. Η ώρα είναι 6 παρατέταρτο, δεν είναι 5.30. Δεν έχει ώρα. Τι λέω εγώ ρε φίλε, να ενημερώσω τον κόσμο τότε. Είναι 6 παρατέταρτο. Και όταν γυρίσουμε, το κάνω το break τώρα για τον εξής λόγο. Για να τραβήξω τη γραμμή. Και όταν γυρίσουμε, εκτός αν θέλει να πει κάτι ο Νίκος για την αγένεια, δεν θα μιλήσουμε για το πριν. Ούτε εδώ είμαστε για αίμα. Είτε του Παντελίδη, είτε του Διαμαντόπουλου, είτε οποιοδήποτε. Και το ίδιο σας έλεγα, αν θυμάστε, για τον Ερέρα. Εγώ προσωπικά μόνο όταν προκαλούμε από κάποιον με ψέματα ή πάει κόντρα στην ομάδα, αναφέρομαι στο πριν. Θα μιλήσουμε για το αύριο. Για το ποιος θα είναι ο προπονητής και τα χαρακτηριστικά του που έρχεται στον Άρη. Για το μόνο πριν που θα μιλήσουμε είναι για τη συνομιλία που είχαν χθες παίκτες Χαριστέας, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και υπόθηκαν πολλά και σημαντικά πραγματούδια για το καλό της ομάδας. 4. Όλα about Aris on Air, Χρήσαν Τσαλτίδης και Νίκος Βαδόπουλος στα μικρόφωνα με το Χρήστο Γιώση στη ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας
στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Να πω κι εγώ. Αν και νομίζω ότι στα περισσότερα συμφωνούμε σε αυτά τα οποία ανέφερε και ο Χρυσάνθος νωρίτερα, στην τοποθέτηση την οποία έκανε. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία, για να το πάω λίγο σύντομα για να πάμε και στην επόμενη μέρα, μην μπαίνουμε σε διαδικασία σε ένα τέτοιο χρονικό σημείο και με αποχώρηση προπονητή να τα ρίχνουμε όλα στον προπονητή. Δεν μπορεί να φταίει ο Παντελίδης για το οτιδήποτε συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον Άρη και είναι άδικο προς έναν άνθρωπο ο οποίος στην τελική μπορεί να ακουστεί λίγο λαϊκίστικο, λίγο γραφικό αυτό που θα πω, αλλά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον είδα εγώ και τον είδαμε όλοι να βουρκώνει στο μάτι με τη Μόλντε. Εμένα εκεί μου έδειξε πολλά ο Παντελίδης. Άκουσα κάτι. Το ότι βούρκωσε στο μάτι με τη Μόλντε δεν αποτελεί όμως και άλοθη έλλειψη κριτική. Θα πάω και σε αυτά. Εντάξει. Εντάξει, βούρκο στο μάτι με τη Μόλντε. Εγώ δεν τον κρίνω για αυτό το πρόβλημα. Ναι. Θα πάω από, από ένα συνέστημα. Ωραία. Και ο Σιώπης ανέβηκε στα κάγκελα και μετά από ένα μήνα έφυγε. Στο τέλος θα με βγάλω την καναβάτα του Παντελίδη. Γνωστό είναι αυτό. Γνωστό είναι ότι είναι καναβάτα. Εγώ ναι, πραγματικά. Εντάξει. Αλλά σίγουρα και αυτός φέρει τις δικές του ευθύνες. Για μένα φέρει τις ευθύνες όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι σε αρκετά πράγματα. Ωραία. Στο τακτικό κομμάτι. Άντε, φτάνει τόσο. Με το πριν. Πάμε στο επόμενο, στο μετά. Αγώ δεν θα το τοποθετηθώ. Τι τα είπες. Μισή ώρα το που μιλούσες. Να πεις στοιχεία. Μισή ώρα. Πού φέρει ευθύνες. Για μένα. Ξεκατίνιασμα τώρα, μια μισή ώρα. Ναι. Για μένα, εγώ το έχω ξαναπεί. Εντάξει. Δεν βάζει το Βετσβατζή δεξιά. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έγινε σε ένα παιχνίδι. Και το έλεγα και την ώρα της μετάδοσης. Δεν θα το ξαναπώ. Το ακούσανε όλοι. Πόσες φορές θα το πεις. Ναι, δεν θα το ξαναπώ. Εντάξει. Πήρε ο Φετφαντζίδης τηλέφωνο, λέει φτάνει. Εντάξει. Ναι. Ναι, δίκιο έχει, αλλά εντάξει, okay, φτάνει. Mm. Και εγώ που τον έβλεπα προχθές, μου ήρθε στο μυαλό το μάτς εκείνο στη Λιβαδιά, που έτυχε να ήμουν πάλι εκεί. Και μετά τη συνέντευξη τύπου, μετά το παιχνίδι συνέντευξη τύπου, τον έβλεπα, ενώ θυμάστε όλοι τι γινόταν τότε, να βγάζει μια σιγουριά και μια ηρεμία στο πρόσωπό του. Ότι θα αλλάξει η κατάσταση. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, μιλάω μετά με το Χρήστο στο τηλέφωνο και οι δύο απορούσαν. Όπως απορούσαν και όλοι, νομίζω. Εκ τα αποτελέσματος δικαιώθηκε τότε. Δεν τα έβλεπες αυτά τα πράγματα προχθές, όταν μιλούσε στην συνέντευξη τύπου. Ένιωθε ότι δεν μπορούσε πλέον, φαινόταν ότι δεν μπορούσε πλέον να ελέγξει την κατάσταση. Και εγώ το είχα ξαναπεί ότι ο Άρης φέτος δεν μου έδειχνε σημάδια εξέλιξης στο παιχνίδι του μέσα. Στο κομμάτι το να βάλει την μπάλα κάτω, να βγάλει ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να πατήσει περιοχή, στερούσε την τελική πάσα, στερούσε στην δημιουργία φάσεων μέσα από τη διαδικασία του ποδοσφαίρου και όχι μέσα από τις γιώμες. Συν ότι ο Άρης μέχρι στιγμή στα παιχνίδια που τον έχουμε δει, έχει χάσει κάτι το οποίο ήταν όπλο του πέρσι, Παντελίδη. Δηλαδή το ότι δεχόταν δύσκολα γκολ. Αν εξαιρέσει τα δύο μαζί με Νεέλε Μεσού, ο Άρης φιλικά και επίσημα έχει δεχθεί γκολ. Για μένα είναι και αυτό. Εντάξει, Νικόλ, το λες και είναι 80 παιχνίδια. Είναι ένα στοιχείο. Με τη Μόλντε δεν δέχτηκε γκολ. Και αυτό δείχνει κάτι. Στο 90 λεπτό. Δέχτηκε μετά. Στο 90 λεπτό δεν δέχτηκε γκολ. Τι πάει να πει δέχτηκε γκολ. Λες και είναι 20 παιχνίδια, 3 μάτς είναι. Σιγά, γιατί είδες δηλαδή. Δεν θυμάμαι να σε διέκοψα. Δεν είμαστε το ίδιο, Νίκο. Πάμε παρακάτω. Σωστό. Σωστό, αλλά και πάλι. Όταν πρέπει εδώ να σε διορθώνω σε κάποια πράγματα που δεν, είναι που δεν τα σκέφτεται το 29χρονο μυαλό σου. Είναι η γνώμη σου. Είναι η γνώμη σου και είναι η δική μου. Όλα είναι υποκειμενικά. Ο καθένας θα βλέπει τον δικό του τρόπο. Σωστό. Εντάξει. Ναι. Σε άλλα πράγματα συμφωνούμε. Σωστά. Σε άλλα πράγματα διαφωνούμε. Σωστά. Αυτό είναι υγεία. Αυτό είναι δημοκρατία. Έτσι. Νέα δημοκρατία. Λοιπόν. Πολύ σωστά. Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα, για να πάμε και στην επόμενη μέρα, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Εντάξει, ναι. Τα έγραψα και χθες. Θα τα πούμε και στην ροή της κουβέντας συνέχεια και με εσάς όταν θα ανοίξουμε τις γραμμές. Ναι. Ο Άρης θα πάει σε ξένο προπονητή. Ναι. Για μένα πρέπει να πάει σε ένα προπονητή. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ναι. Κανένας ο Ζουνίδης δεν είπε όχι στον Άρη, γιατί δεν έγινε πρόταση από τον Άρη στο Ζουνίδη. Διαβάσατε τον Λαμπαουτάρη τι έγινε πρόταση, όχι. Αυτό δεν διαβάσατε τον Λαμπαουτάρη τι έγινε πρόταση. Καμία πρόταση δεν υπήρξε στο Δέλα.
Δεν ξέρω πώς έχει κυκλοφορήσει και πώς κάποιοι, επειδή είναι φίλος του Άγγελου Δέλλας, κατευθείαν τον κάνατε και προπονητή. Κανέναν Ολλανδό προπονητή δεν έχει επιλέξει επίσης ο Άρης. Το να πετάμε κάτι στον αέρα. Επειδή υπάρχει μια πιθανότητα. Γιατί λέει, σου λέει που έχει. Στην Ολλανδία. Έτσι. Και άμα μετά έρθει ο Ολλανδός. Εγώ το είχα πει, το ξέρα. Εγώ ήξερα την Ολλανδός ο προπονητής. Αν είναι Ισπανός ο προπονητής, τι θα πείτε. Ότι ναυάγισε του Ολλανδού τελευταία στιγμή. Αυτό είναι εύκολο. Να πετάς κάτι στον αέρα. Και αν σου κάτσει να πανηγυρίζεις και αν δεν σου κάτσει να λέμε. Ο Θόδωρος Καρυπίδης ζήτησε από τον Άγγελο Χαριστέα να του εισηγηθεί προπονητή. Η εισήγηση του Άγγελου Χαριστέα θα είναι ξένου προπονητή. Γιατί είναι πεπισμένος ο Άγγελος Χαριστέας ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται ξένο προπονητή. Γιατί ξένο προπονητή? Γιατί τα 2,5 τρίτα της ομάδας σου είναι ξένοι. Βασικό. Δηλαδή δεν μπορείς να βρεις έναν Έλληνα που να μιλάει αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά. Μπορείς. Είναι θέμα νοοτροπίας. Αυτό σκέφτεται ένας άνθρωπος ο οποίος, προσέξτε, το μεγαλύτερο κομμάτι της καριέρας του το πέρασε στο εξωτερικό, στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν έπαιζε στη Λούτον. Δεν έπαιζε στην Χόφενχάιμ όταν έπαιζε στη Β' Εθνική Χόφενχάιμ. Ούτε στους Κίκερς Στουτγκάρδης έπαιζε. Έπαιζε στον Άγιαξ στα πάνω του. Έπαιξε στη Βέρντερ στα πάνω της. Όταν έπαιζε και διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Έπαιζε με τη Σάλκε και τον βλέπετε φωτογραφίες, σηκώνει κούπες. Και okay, στο τέλος της καριέρας του πήγε και δεξιά-αριστερά να πάρει και... Πού πήγε στην Αραβία εκεί, πού πήγε φίλε. Κάπου πήγε. Να πάρει κανένα 500-άρικο, 300-άρικο, δεν ξέρω πόσα πήρε ο άνθρωπος και καλά έκανε. Και στο πάντο λοιπόν. Εντάξει. Στο τέλος της καριέρας του ήθελε να πάρει 5 πράγματα και 5 χρήματα παραπάνω. Όπως κάνουν όλοι οι επαγγελματίες όταν φτάνουν στη δύση της καριέρας τους. Και επαγγελματίες που έχουν κάνει και διεθνή καριέρα. Γιατί ο Χαριστέας την έκανε. Άρα ο Χαριστέας, γιατί αποτελούσε επιχείρημα ότι ο Διαμαντόπουλος έβαλε σε νέες αγορές και μπορούσε να κάνει αυτό. Άμα μπορούσε ο Διαμαντόπουλος, που όντως το είχε ο άνθρωπος και είχε τις επαφές του και στη Σουηδία και παντού. Ο Χαριστέας που κάθε μέρα έπαιζε μπατσάκια με τον Κούμαν, δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει. Οι άνθρωποι ως παίκτες και αυτοί μάνατζες συνεργάστηκε στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν αποτελούν γνωριμίες που μπορούν αυτή τη στιγμή να προτείνουν προπονητές. Προσέξτε, με τα δεδομένα που θέλει ο Χαριστέας. Ξέρει ο Χαριστέας από ποδόσφαιρο. Έχει αντίληψη και της ψυχοσύνθεσης και του ποδοσφαιριστή και το τι χρειάζεται η ομάδα. Όχι στο έπακρο. Γιατί αν ήταν ένα μήνα στην ομάδα, θα ήξερε πολλά περισσότερα και για το σύνολο των παικτών. Αυτός είναι 5 μέρες. Είναι και ένα post που είναι πολύ καινούριο για αυτόν. Έτσι. Εγώ σου λέω για να αντιληφθεί 5 πράγματα σχέση με τους παίκτες. Ναι, απλά οι λεπτομέρειες αυτές, όποιες επαφές γίνονται με τον Χαριστέα είναι εξής. Πλέον στη σύγχρονη εποχή του ποδοσφαίρου, όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο που είναι ο Άρης, μπορείς, άμα θέλεις, να μιλήσεις με τον οποιονδήποτε, είτε στην Ρώμα, είτε στον Άγιαξ, είτε στη Σάλκε. Η διαφορά με το Χαριστέα. Και αν δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος γιατί δεν τον ξέρει, δηλαδή τον Κούμαν μπορεί να το πάρει, έχει 100% 20 επαφές μέσα από το ποδόσφαιρο που θα πάρει και θα πει: έλα ρε Δέλλα που έπαιξε στη Ρώμα, ποιον έχεις εκεί στην Ιταλία, γιατί θέλω να μάθω για τον προπονητή τον Νικολίνη Παουλίνιο. Πέρα από αυτό. Παπαδοπουλίνιο. Πέρα από αυτό. Η διαφορά με το Χαριστέα είναι η εξής, ότι πλέον, επαναλαμβάνω, μπορείς να μιλήσεις με τον οποιοδήποτε. Όταν είσαι στο επίπεδο που είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή και πολλές φορές έρχονται και αυτοί σε ορισμένες περιπτώσεις. Η διαφορά και λεπτομέρεια με τον Χαριστέα είναι ότι ο συνομιλητής τους θα είναι ο Χαριστέας. Εκεί είναι το πλεονέκτημα για τον Άρη. Εκεί είναι το πλεονέκτημα για τον Άρη. Ότι θα έχουν απέναντί τους τον Άγγελο Χαριστέα. Όχι τον Χρήστανθο Τσαλτίδη ή τον Νίκο Παπαδόπουλο. Αν είχαν τον Χρήστανθο Τσαλτίδη, φίλε, θα ήταν δύσκολα. Λοιπόν, έχει λοιπόν ήδη ο Χαριστέας από χθες 4-5 συγκεκριμένες προτάσεις στα χέρια του.
Ναι. Πώς τις έχει. Έστειλε φάξ ο Νίκος, έστειλε φάξ ο Χρύσανθος, ο Γιάννης, ο Μάκης, ο Κώστας, ο Σάκης, η μάνατζερ κτλ. Γιατί μαθαίνω ότι ψάχνεις προπονητή. Ναι. Και παράλληλα πήρε 5 τηλέφωνα σε 5 γνωστούς στην Ισπανία, στην Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, δεν ξέρω εγώ, βάλτε όποιες χώρες θέλετε εσείς. Έτσι. Και του είπανε αυτός. Από αυτούς λοιπόν του 4-5 μπορεί να είναι και 6-7. Έτσι. Και μπορεί να βγει και κάποιος αύριο και μεθαύριο. Ναι, φυσικά. Εννοείται αυτό. Μπορεί να έρθει και ο Καρυπίδης και να πει με πήρε ο τάδε μάνατζερ και μου είπε δες και αυτόν. Ελπίζω να μην είναι σαν τον Έρα. Ποιος? Αν γίνει αυτό. Όχι αυτός ο μάνατζερ, άλλος. Όχι, δεν το λέω για το συγκεκριμένο μάνατζερ, για τον οποιοδήποτε. Ναι. Λίγο δύσκολα με το Χαριστέα ο συγκεκριμένος. Καλά, ναι. Λοιπόν. αυτό και αυτό. Από αυτούς λοιπόν τους 4-5 ο στόχος είναι μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή να έχουμε καταλήξει στον έναν ή στους δύο από τους οποίους θα γίνει μια περαιτέρω ανάλυση και επαφή και ψάξιμο. Προφανώς και συνομιλία, ναι. Και τέτα τέτ και όλα όσα πρέπει να γίνουν πριν αποφασίσεις να προσλάβεις ένα προπονητή, ώστε την άλλη Δευτέρα Τρίτη να είναι εδώ ο προπονητής και να προετοιμάσει την ομάδα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Και για να καταλάβετε λίγο πώς γίνεται η διαδικασία αυτή τη στιγμή για να βρεις έναν προπονητή. Να ακούσουμε την ώρα, θες Χρήστο μου. Βάλε μόνο τι ώρα είναι, βάλε. Βάλε την ώρα. Για να βρεις λοιπόν τον κατάλληλο προπονητή, ψάχνεις ήδη, μελετάς. Τι σύστημα παίζει αυτός. Τι ποδόσφαιρο παίζει αυτός. Παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Παίζει αμυντικό ποδόσφαιρο. Παίζει με την μπάλα κάτω. Του αρέσει ομάδε να παίζουν περισσότερο στον αέρα. Είναι πράγματα που θα πρέπει να μελετήσουν λοιπόν οι άνθρωποι του Άρη μέσα σε επόμενε μέρε. Γιατί η αναζήτηση ενό προπονητή είναι περίπου ίδια με την αναζήτηση και την εξέταση, να το πω έτσι, ενό ποδοσφαιριστή προτού τον Μπάρη, ώστε να δει τι παίζει, τι έχει κάνει και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί και μπορεί να δουλέψει με το υπάρχον υλικό. Και φυσικά τι φιλοσοφία θε και εσύ να περάσει στην ομάδα σου. Αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπάρχουν, ο Άρης φαίνεται ότι ψάχνεται για έναν προπονητή σίγουρα διαφορετικής φιλοσοφίας και στυλ από αυτό του Σάβα Παντελίδη. Νεαρό θα έλεγα για την ώρα, τόσο προκύψει κάποια καλή περίπτωση 50+ τις επόμενες ημέρες. Και το νεαρό που το εντάσεις. 38, 39 με 45, 46. Το 38 με 46 είναι μια οχταετία. Κοίτα, είναι ηλικίες όμως που θεωρείται νεαρός. Δηλαδή, Παντελίδης. Αν είναι 47, δηλαδή είναι μεγάλος. Αν είναι 48. Αν είναι 50, είναι μεγάλος. Για μένα, ναι. Δεν το θέλουμε να παντρευτεί. Εγώ θέλω έναν προπονητή. Θες να πάμε στο θέλω. Όχι. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρει το θέλω ή το θέλω μου. Με ενδιαφέρει τι κάνει η ομάδα. Η ομάδα ψάχνει έναν προπονητή με αυτά που περιέγραψες. Στο ηλικιακό θα ήταν το ιδανικό αυτό που περιγράφεις, αυτό είναι, ναι. Αλλά είναι άλλο το ιδανικό και άλλο τι προκύπτει. Γιατί εγώ ξέρω ότι ο ένας από τους 5, ναι, δεν είναι εκεί, αλλά είναι πολύ, ναι, αναμντού. Και ένας προπονητής που καλό θα ήταν να έχει πολύ φρέσκο μέσα στο μυαλό του και στον τρόπο δουλειάς του το σύγχρονο, να είναι μέσα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ε, τι θα πάρεις δηλαδή. Άρα τρως τον Κούπερ. Τι. Πολεμάει τον Κούπερ. Τα ακούτε. Δεν θέλει τον Κούπερ ο Παπαδόπουλος. Του έβγαλε το σύγχρονο ποδόσφαιρο, τον έβγαλε και εκτός ηλικιακά. Γεια σας ο Κούπερ. Εγώ θέλω Κούπερ. Θες Κούπερ. Νομουτσομάς. Νομουτσομάς. Στην εθνική είναι, δεν έρχεται ο Έκτορ. Γιατί το βλέπω. Ο άλλος μου λέει τον Όγιος. Αυτό το ξαναζεσταμένο φαγητό, ναι, ρε παιδιά. Όχι, παιδιά, σε πραγματικά, πραγματικά δηλαδή. Σε φρέσκα. Και του γράψε ένας κάτω από το σχόλιο εκεί για τον Όγιος. Του γράφει: ο Όγιος είναι ιδανικός. Με Σούντγκριφετ Φατζίδη, 5 θα τρώμε σε κάθε μπάζο τον τρόπο του Όγιος. Δεν είδα κανένας να γράφει και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις να θυμάται κανένας τον Κίκη Ερνάντε. Δεν τον ξέρουν. Δεν το θυμούνται πλέον. Όχι. Να πούνε: α, φέρε τον Κίκη. Τα must σε περιπτώσεις προπονητών είναι φυσικά ο Κούπερ, όχι διαφορά, και ο Όγιος. Αυτοί οι δύο είναι περισσότερο. Και όταν υπήρχε, πριν έρθει ο Αναστόπουλος τη δεύτερη φορά, κάποιοι λέγανε τον Αλενατόρε. Τώρα κάποιοι μπορεί να θυμούνται το Σπανό. Μιχαλ Πρόμπιας.
ξάδερφος του Ζαμπέτα στην εκπομπή. Λοιπόν, χαιρετίσμα στον Αντώνη, γιατί είχε και ένα πρόβλημα κάποια στιγμή υγείας. Ευτυχώς το ξεπέρασε, δυνατός είναι ο Αντώνης. Να ευχηθούμε και εμείς περαστικά, και έμαθα ότι προσπαθεί να με φτάσει στα κιλά, να μειωθεί δηλαδή. Πήγαινε για περπάτημα στο βαθύλο, Αντώνη μου. Όχι, έχει ήδη χάσει από ό,τι έμαθα. Λίθεια. Μια χαρά. Και αυτό τώρα πρέπει να μπούμε και εμείς στο πρόγραμμα. Ω, την Πέμπτη. Πολύ ξύλο θα φάμε. Την Πέμπτη. Παραμονή. Υγεία νύμερα. Παραμονή Χριστουγέννου ήταν που είχε φύγει. Τι. Ο Πρόμπιερ. Παραμονή Χριστουγέννου. Παραμονή. Παραμονή ήταν. 24 Δεκεμβρίου. Στο βαθύλακο μου. Αλλά όχι στο σπίτι μου, στη πεθερά μου. Μας έπαιρνε αυτός και μας αναστάτωνε. Λοιπόν, ησυχία δεν μας αφήνεις. Εγώ. Ναι, ο φίλος μου Γιάννης θέλει τον Ίβιτς. Να τον διώξουμε, τον έφαγες από το Ισραήλ, απομακρύνθηκε. Ε, Γιάννη, κάποιοι το προσπερνάτε. Έχει θέμα με τους παίκτες ο Ίβιτς, λένε τα ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες. Να τον θέλουν. Ναι. Κοσμά μου, ο Φερνάντο Σάντος θα ήταν μια εξαιρετική επιλογή. Απλά δεν έχουμε το εκατομμύριο που χρειάζεται. Ναι. Ένα πρόβλημα αυτό. Βλάντα, και επίσης είναι... Θα σου πω. Ναι. Ο Βλάνταν Ίβιτς είναι για μένα ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Είναι ένας προπονητής που μόλις έρθει στον Άρη θα καθαρίσει από τα αποδυτήρια οτιδήποτε πρέπει να καθαριστεί. Δεν θα αφήσει τίποτα. Δηλαδή αυτό που είπε ο Σούπερ 3, καθαρός. Ναι. Καθαρός. Ναι, ναι. Σε 2 μήνες θα φύγει. Γιατί είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του, συγκρουσιακός, που θα χάσει το δίκαιο του σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλές φορές οι φίλοι ακροατές όλων των ομάδων, όχι μόνο του Άρη, είναι ότι όσο εύκολα λέτε να πάρουν κεφάλια παικτών ή οτιδήποτε άλλο, ή διώξ τον αυτόν, κάνε εκείνο. Παιδιά, οι ποδοσφαιριστές πάντα έχουν το πάνω χέρι. Γιατί είναι 25. Είναι 25. Είναι επίσης αυτοί που προστατεύονται με 134 νόμους, γιατί κάποτε δεν μπορούσε να τους προστατεύσει κανένας, οπότε τα κάναμε όλα. Τώρα για να προστατεύονται στο απόλυτο. Μπορούν με την απόδοσή τους να ανεβάσουν ή να κατεβάσουν ένα προπονητή αν θέλουν. Όχι όλοι, έτσι. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν τους νοιάζει. Ποιος είναι προπονητής, μπαίνουν και κάνουν τη δουλίτσα τους πάντα. Είναι 25 διαφορετικοί χαρακτήρες. Είναι καλά και κακά παιδιά. Είναι παιδιά που μπορεί να επηρεαστούν από το αν παίζει ή αν είναι στην αποστολή ο φίλος τους, ή μπορεί να μην τους απασχολεί καθόλου. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι εύκολη η διαχείριση αυτού του συνόλου. Είτε είναι πληρωμένοι είτε είναι απλήρωτοι. Είτε παίζουν στον Άρη είτε παίζουν στην Manchester United. Λάθος το παράδειγμα. Είτε παίζουν στον Άρη είτε παίζουν στη Liverpool. Δεν παίζει ρόλο. Ο Νεϊμάρ είναι απλήρωτος στην Paris Saint-Germain. Πέρσι η Paris Saint-Germain έδωσε 220, όχι 202, πόσα έδωσε, όχι ότι παίζει ρόλο, 200 εκατομμύρια ευρώ. Πλήρωσε 200 εκατομμύρια ευρώ για τον Νεϊμάρ. Και άλλα 100 έδωσε αυτόν. Πόσα έδωσε αυτόν. Πολλά. 100, πολλά. 50, 70, 80. Πολλά. Αυτός λοιπόν ο παίκτης μετά από ένα χρόνο. Δεν προπονείται. Σκέφτεσαι η αντιστοιχία να ήταν στον Άρη. Να έδινε ο Άρης για ένα παίκτη 200 χιλιάρικα. Και να του έδινε και 300 χιλιάρικα συμβόλαιο. Και μετά από ένα χρόνο να έλεγε θέλω να φύγω. Τι θα λέγαμε όλοι. Είναι απλήρωτος. Δεν του συμπεριφέρει σωστά. Ο Καρυπίδης φταίει. Ο προπονητής φταίει. Έχετε σκεφτεί ότι μπορεί να φταίει ο παίκτης. Η τρέλα του. Η μούρλα του. Το έχετε σκεφτεί αυτό. Έχετε σκεφτεί ότι αντίστοιχα. Έχετε σκεφτεί ότι αντίστοιχα υπάρχουν καμιά 25αριά ποδοσφαιριστές, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, που λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Μάλλον όχι. Άρα να μην είμαστε απόλυτοι σε κάποια πράγματα. Είναι κομβική η περίπτωση για τον προπονητή του Άρη. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Άγγελο Χαριστέα. Από ό,τι φαίνεται, για να του το δίνει
Έχει εμπιστοσύνη και ο Καρυπίδης, για να του δίνει δηλαδή την ευκαιρία να φέρει αυτό τον προπονητή. Και ευελπιστώ ότι θα έρθει ένας προπονητής που θα αξιολογήσει και θα αξιοποιήσει αυτό το εξαιρετικό για τα ελληνικά δεδομένα ρόστερ, αν θες να βγεις τρίτο, τέταρτο, πέμπτος. Αν θες να βγεις στην Ευρώπη δηλαδή. Εκτός αν πιστεύετε ότι είναι καλύτερο το ρόστερ της Ξάνθης, που έκανε δύο νίκες. Εκτός αν πιστεύετε ότι είναι καλύτερο το ρόστερ του Όφη, που τον έκανε γιογιό. Εκτός αν πιστεύετε ότι ο Κάτσε και ο Βάρντε ιδανικοί από τον ΠΑΟΚ, που πέρσι ο Κούγιας έλεγε ότι οι ομάδες παίρνουν δανεικούς κτλ. Και τώρα πήρε αυτός. Είναι και αυτοί καλύτεροι από τον Άρη. Από το ρόστερ το οποίο έχεις. Ή αν θεωρείτε το ότι επειδή είναι τρίτος θεματοφύλακας ο Τσιλιγκύρης ή δεύτερο αριστερό μπάκο Μενέντεθ, δεν θα μπορέσουμε να πούμε στην πεντάδα. Εκτός αν δεν είναι αμυντικό χαφ ο Σάσα. Εκτός αν δεν είναι αμυντικό χαφ ο Μπάσα. Εκτός αν δεν είναι αμυντικό χαφ αυτός ο Μπά που έρχεται τώρα. Είναι ότι πιο κοντά έχεις εξάρτηση. Μήπως δεν είναι καλός παίκτης ο Ματίγια. Μήπως δεν είναι καλός παίκτης ο Ντουάρτε. Το αν θα πιάσουν ή όχι είναι κάτι άλλο. Φορ. Έχεις τον Ιντέγε. Έχεις τον Τικινή. Πήρες και ως μία τρίτη λύση το Διαμαντόπουλο. Αλλά έχεις και κάθε Λάρσον που μπορεί να παίξει και αυτός υπό συνθήκη σέντερ φορ. Όχι το κλασικό το βαρύ. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι γυμνό το ρόστερ. Σε κάθε περίπτωση, ναι, θα μπορούσε να υπάρξει κάτι άλλο. Να έχεις ένα άλλο χαφ και να έχεις ένα λιγότερο εξτρέμ. Ναι, και αυτά μπορούν να γίνουν. Σε ένα προγραμματισμό. Αλλά σας θυμίζω αυτό που λέγαμε και χθες. Ο προγραμματισμός, κοιτάτε, δεν βλέπεις τώρα τους παίκτες που έχεις στο ρόστερ 2 Σεπτεμβρίου. Κοιτάς και τις ανάγκες στους 20 Ιουλίου. Πρέπει να παίξεις Ευρώπη. Όλα παίζουν ρόλο. Άρα, για να το κλείσω, περιμένουμε σε κάθε περίπτωση την επιλογή του προπονητή. Και εκεί μετά θα κρίνουμε τι και πώς. Το θετικό πάντως που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτές τις πρώτες μέρες με τον τρόπο που λειτουργεί δημιουργεί μια ικανοποίηση ανθρώπου της ομάδας. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτά τα πρώτα βήματά του σε ένα νέο πόστο για τον ίδιο, σε ένα γνώριμο περιβάλλον αλλά κάτω από διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με την πρώτη παρουσία στην ομάδα. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές, θα κάνουμε μετά το θέμα μας, Χρήστο. 2-3-10-2-87 και 3-8 άρια, για να τα πούμε τώρα και με εσάς. Ακούσατε το Χρήσανθο, ακούσατε και εμένα όσο πρόλαβα. δηλαδή. Τώρα τα πούμε και με εσάς, μέχρι και τις 7 που θα είμαστε παρέα εδώ συχνότητα του Λίμπερο 107. Έχουμε τον πρώτο φίλο ήδη, Χρήστο. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα, καλησπέρα. Γεια. Χαίρετε. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ, ναι. Έχω μόνο μία απορία. Ναι. Όσο γίνεται ραδιοφωνικά, να το καταλαβαίνω, δεν θέλουμε να κάνουμε κακό στην ομάδα, προς Θεού, ναι. Δεν το συζητώ. Ο Σούπερ έβγαλε μια ανακοίνωση. Ναι. Φαίνεται τα παιδιά κάτι ξέρουν ίσως. Με τα αφρόλουτρα, με τα μπάνια, με τη βρωμιά και όλα αυτά. Ναι. Η έλευση ενός καινούριου προπονητή θα είναι κάτι που αυτό το πράγμα θα το κουκουλώσει, θα το ξομαλύνει για λίγο και το καλοκαίρι θα ξανατουστέλνουμε για μπάνιο τους βρώμικους ή είναι κάτι που μπορεί να ξεριζωθεί. Δηλαδή μιλάμε για παίκτες του Άρη που επιθυμούν να χάσει η ομάδα. Θέλω να πω αν αυτό υπάρχει, που μπορεί να υπάρχει, το ποδόσφαιρο είναι βρώμικο, σε οποιοδήποτε μα δεν είναι κακό, μήπως αυτό πρέπει να ξεριζωθεί από τη ρίζα του. Θα σου πω το εξής, κατάλαβα τι λες. Και επειδή έχουν, επειδή έχουν φτάσει και στα δικά μου τα αυτιά διάφορα μηνύματα κτλ. Όχι, η ανακοίνωση μόνο, έτσι, που λέει βρώμικη, βρώμικη. Όχι, η ανακοίνωση μας βοηθάει να έχουμε μία βάση, γιατί αν διάβασες το κείμενό μου στο SDNA, λέει κάτι, λέει κάτι παρόμοιο. Σωστά. Γιατί προφανώς παρόμοια μηνύματα έρχονται στα αυτιά μας. Αλλά υπάρχουν 2-3 πράγματα τα οποία πρέπει να τα διερευνήσει και να τα λειτουργήσει και επικοινωνήσει η ίδια η ΠΑΕ, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Καρυπίδης. Πολύ σωστά.
Τι είναι αυτό. Είναι άλλο ένας παίκτης να μην γουστάρει τον προπονητή για τον ΑΒ λόγο. Γιατί θεωρεί ότι τον αδικεί. Γιατί θεωρεί ότι πρέπει να παίζει αυτός και όχι ο άλλος. Ή γιατί θεωρεί ότι πρέπει να παίζει και ο φίλος. Και να είναι ξενερωμένος. Και να έχει την εικόνα που είχε προχθές. Σωστό. Και άλλο και είναι άλλο. Ναι, ένας ποδοσφαιριστής. Ή να ταρπάζει. Σωστό. Ή να θέλει να φάει τον προπονητή και θέλει να τον φάει να παίζει έτσι. Να παίζει για να χάσει. Αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είμαστε σίγουροι λοιπόν. Να διερευνηθεί. Επειδή ακριβώς λοιπόν δεν είμαστε σίγουροι, γι' αυτό μπήκαν τα αφρόλουτρα και δεν μπήκε τίποτα άλλο. Πολύ ωραία. Άρα ούτε ο Καρυπίδης μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος. Εκτός αν προκύψει κάποιο στοιχείο. Γιατί αυτό που λέγονταν, που εγώ το αμφισβητώ πλέον δύο μέρες μετά, αν ισχύει αποδεικνύεται. Υπάρχει μήνυμα ας πούμε, υπάρχει χαρτάκι, υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει. Α, μου είπε, σου είπε, άκουσα. Ναι. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Γιατί από το Σάββατο το βράδυ μέχρι σήμερα υπόθηκαν πάρα πολλά. Ο Τάδε είπε αυτό, εκείνος είπε τ' άλλο, όχι εκείνος είπε εκεί. Ναι, αλλά αυτοί θέλανε να τον φάνε. Γι' αυτό έκανα... Αυτό αποδεικνύονταν πολύ εύκολα. Απόδειξη δεν υπήρξε. Μάλιστα. Γι' αυτό χαμηλώθηκε και η μπάλα από όσα ανακάλυψαν τα σκάνδαλα. Επίσης το οξύμορο είναι ότι γιατί κάποιος από αυτούς που αγωνίστηκαν, που αν τους πάρεις έναν-έναν είναι εντελώς παράλογο να τα έχουν βάλει προσωπικά με τον Παντελίδη, γιατί είναι οι 11 που παίρνουν. Δηλαδή, από την αρχή τη σεζόν. Δεν υπάρχει κάποιος που να παίζει και να θεωρείται προπονητής είναι αντίπαλος του, αφού από αυτόν ξεκινάει δεκάδα. Σε όλες τις θέσεις, άμα τους πάρετε, δεν υπάρχουν αντικαταστάτες. Ποιος να είναι θυμωμένος. Να είναι θυμωμένος ο Λάρσον, ας πούμε, που δεν παίζει δεκάδα, δεν ξέρω τι. Που υπήρχαν φήμες ότι μπορεί να φύγει. Μα ο Λάρσον μπήκε αλλαγή. Δηλαδή... Ο Λάρσον πρέπει πρώτα να είναι θυμωμένος με τον εαυτό του. Ο απόλυτος παραλογισμός, ξέρει ποιος είναι. Σε αυτό το παιχνίδι έμεινε εκτός αποστολής ο Τόνσος. Μα ναι. Πάντα να πω ότι έπαιξε δεκάδα. Για να λένε ότι βάζει τον Τόνσο, πάρει και τον Τόνσο. Το πρωί βγήκε ένας. Το πρωί βγήκε ακροατής. Και είπε για τον Τόνσο. Ότι ο κολλητός του Παντελίδη ο Τόνσο. Εκτός αποστολής τον άφησε στο μάτς. Ναι, γι' αυτό λέω. Μου κάνει εντύπωση ποιοι από αυτούς που παίξανε μπορεί να είχαν εσκεμμένα κακή απόδοση. Γιατί είναι παίκτες που αν μη τι άλλο. Εγώ θεωρώ. Έτσι, θεωρία είναι, δεν είναι επιχείρημα ούτε είναι γνώση. Και συγγνώμη, στέκομαι σε αυτό. Γιατί αυτό αν υπάρχει είναι μια πληγή που δεν διορθώνεται. Το να λέμε για κακιά σχέση, ότι έσπασε το γυαλί, ότι αυτά συμβαίνουν στην ομάδα. Και εγώ ξέρω τι θεωρώ. Ότι όπως εμείς είχαμε αντιληφθεί πέντε πράγματα, έτσι, στη θύρα 2, το ένα το άλλο. Λες να θέλει να φύγει, υπάρχει θέμα. Στη θύρα 2 μπροστά μου. Μπράβο. Ο παίκτης λοιπόν το ζει καθημερινά. Και όταν βλέπει, γι' αυτό το έγραψα κιόλας, όταν βλέπει ότι ο προπονητής έχει πάρει στην ουσία την απόφαση να φύγει. Λειτουργεί αναλόγως. Το θέμα είναι αυτή η απόφαση του προπονητή από πού ξεκινάει. Δηλαδή, δεν νιώθω ασφαλής χιλιάδια αυτά που λέγαμε. Οτιδήποτε. Ή νιώθει ότι τον υποσκάπτουν εσκεμμένα γιατί υπάρχει μια κλίκα γύρω από τον Καρυπίδη που τρώει. Το νιώθει δηλαδή... όμως, να σου πω κάτι, το νιώθει δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας. Όχι. Δεν το συζητάω. Στο ψυχισμό αυτό μόνος του. Και ούτε ήταν και πολύ δικαιολογημένο αυτό. Εγώ φεύγω. Εγώ αυτό που πληροφορούμε είναι ότι ο Παντελίδης θα φύγει και μετά τον Όφη. Και τον κράτησε ο Καρυπίδης, χωρίς να ξέρει ότι πάει να φύγει. Αυτό πάλι είναι εντελώς παράτερο, γιατί ο Καρυπίδης τον στήριξε όλη τη βδομάδα και όλες τις μέρες. Αυτό λέω, ότι ήταν έτοιμος να φύγει και δεν έφυγε γιατί μίλησε με τον Καρυπίδη στο ενδιάμεσο της συνέντευξης τύπου του, όπως το έκανε τώρα που έφυγε. Ναι, χωρίς ο Καρυπίδης να γνωρίζει. Το πήρε και του είπε μπράβο, μη μασάς, πολύ καλή ομάδα και τέτοια. Τώρα ξεκάθαρα αυτοδεσμεύτηκε, είπε παρετούμε για να μην μπορεί να το πάρει πίσω από μόνος του. Δηλαδή, εγώ αυτό νομίζω ότι. Πρόσεχε το είπε ούτε στο Χαριστέα, 10 λεπτά πριν. Ναι, εντάξει, είναι αυτό που πρώτα το ανακοινώνει στους άλλους και μετά. Λογικό. Θα έπρεπε να βγει και να πει. Και δεν το ήξερε, πρόσεχε. Από ό,τι πληροφορούμε, δεν το ήξερε ούτε η οικογένειά του κανένας. Okay. Δεκτώνω ότι φεύγει, πρέπει να φύγει γιατί χάλασε το κλίμα. Το μόνο που λέω, γιατί θα πάρουν κι άλλοι. Αν υπάρχει μια φοβερή βρωμιά μες στην ομάδα και μια κλίκα κακιά που την κρατάει χαμηλά. Είναι υποχρέωση της διοίκησης να την καθαρίσει. Ναι, μην το αφήσουμε να διαιωνιστεί γιατί θα έρθει ένας, θα υπάρξει ένας ενθουσιασμός. Μα το έγραψα κιόλας. Δεν υπάρχει μέλλον με κανέναν προπονητή αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Super 3, αν ξέρει κάτι παραπάνω, γιατί οι ανακοινώσεις του Super 3 τα τελευταία χρόνια, παιδιά, είναι καταπληκτικές. Εγώ που είμαι εναντίον του συνδέσμου, ξεκάθαρα. Είναι δηλαδή πιάνουν ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνει ο οπαδός για την ομάδα. Απλά να μην το διονύσουμε κι εμείς το συγκεκριμένο ζήτημα.
Όχι, αρκεί να μην διαιωνίζεται από μόνο του στην ομάδα. Εμείς καθόλου, το ξεχνάμε. Αύριο καινούρια μέρα. Ήδη καινούρια μέρα. Είναι ζωντανός οργανισμός. Οι παίκτες είχαν αποθεραπεία και αύριο έχουν προπόνηση. Δεν μπορούμε να κλαίμε από πάνω από αυτό το πράγμα. Okay. Έτσι. Λοιπόν, θα να σε καλά. Καλά. Επόμενος, καλησπέρα. Πάντα έχει μια ψύχρη ματιά ο Άλεξ που μου αρέσει. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χρήσανθε. Παρακαλώ. Και τώρα δεν ξέρω, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Λοιπόν, με πρόλαβε ο προηγούμενος. Λοιπόν, είχαμε ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα το Σάββατο. Σωστά. Εγώ περίμενα και κάποιο πρόστιμο από τον κύριο Καρυπίδη για την εμφάνιση που ήταν ανεπίτρεπτη. Εμείς οι τρεις σίγουρα θα παίζαμε καλύτερα. Και τώρα δεν το μπορεί όμως, δεν μπορεί όμως να ξέχασαν οι παίκτες που έχουν τόσο μεγάλη ποιότητα το ποδόσφαιρο. Είχα πει και στο παρελθόν ότι οι Έλληνες προπονητές είναι πάρα πολύ λίγοι. Όταν βέβαια αποφασίσει ο πρόεδρος να πάρει κάποιον Έλληνα προπονητή στην ομάδα, πρέπει να το στηρίξουμε. Ο Άρης θα πρέπει να πάρει έναν ξένο προπονητή με ισχυρή προσωπικότητα, που να είναι το αφεντικό μέσα στα αποδυτήρια. Θα πρέπει να του δώσει ο Καρυπίδης το δικαίωμα να καθαρίσει τα πάντα μέσα στα αποδυτήρια, να παίζουν αυτοί που είναι οι καλύτεροι πραγματικά, να μην διστάζει για να μην κολώνει σε ονόματα, αν δεν ανταποκρίνεται όποιο όνομα και να είναι, να τον πετάει στον πάγκο αλλά και στην κερκίδα, γιατί θα πρέπει να παίζουν οι καλύτεροι σε κάθε αγώνα. Θα πρέπει όμως να κρατάει και τις ισορροπίες. Δεν είναι θα πρέπει να κρατάει τις ισορροπίες, αλλά εγώ θέλω έναν προπονητή που να έχει ισχυρή προσωπικότητα. Σίγουρα. Και βέβαια αυτά τα ονόματα που δεν τα πίστεψα, γιατί και σήμερα το πρωί διάβαζα κάποια ονόματα και κόντεψα να φύγω από την καρέκλα. Κάποιοι Έλληνες προπονητές που... Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ναι. για να κρατάμε πάντα τις πισινές μας κι εμείς, πρόθεση για Έλληνα προπονητή. Η ξεκάθαρη απόφαση τους είναι να πάνε σε ξένο. Απλά αυτό που λες εσύ, προσωπικά. Απλά ξέρεις τι, πολλές φορές τι γίνεται. Πάνε σε 5 επιλογές ξένων προπονητών και δεν κάθεται καμία. Και πρέπει να πάνε ένα προπονητή. Και έρχεται ένας Έλληνας. Δεν σημαίνει ότι δεν είχαν τον προσανατολισμό αυτόν. Ναι, το ξέρω. Απλά αυτή τη στιγμή η απόφασή τους είναι ξεκάθαρα να πάνε σε ξένο προπονητή. Κατάλαβα, το ξέρω αυτό, γι' αυτό και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όποιον προπονητή και να δούμε στον πάγκο να το στηρίξουμε. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι ένας προπονητής καλός με ισχυρή προσωπικότητα θα φέρει την ηρεμία και θα πάρει τα αποτελέσματα, γιατί το ρόστερ του Άρη είναι πάρα πολύ καλό για να κάνει πρωταθλητισμό. Όχι για να πάρει το πρωτάθλημα σίγουρα, για να κάνει πρωταθλητισμό, είπα. Ναι. Και όσον αφορά τώρα μια κουβέντα για το μπάσκετ, που μιλάω πάντα για το μπάσκετ, ναι. Νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα θα λυθεί αυτό το θέμα με τα μπαν. Τρεις εβδομάδες λύνεται. Ναι, πιστεύω τώρα ότι φτάσαμε μια μισή ανάσα πριν τη λήξη. Σε 20 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και, ναι, και θα ανακοινωθούν αυτομάτως οι παίκτες, οι οποίοι έχουν κλείσει ήδη. Μακάρι. Οπότε σας είπα ότι με το που ανακοινωθούν αυτοί οι παίκτες που έχουν συμφωνήσει ήδη, ο Άρης θα, έχοντας και βέβαια τον Μαρκόπουλο στον πάγκο, ο Άρης θα κάνει πάρα πολύ δυνατή ομάδα και θα είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Βγάζει τον Παναθηναϊκό έξω, που θα είναι πάλι εκτός συναγωνισμού, αλλά θα παλέψει με τις άλλες ομάδες για τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, εκεί δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, εκεί μέσα. Αν λυθεί το μπαν και άμα πάρει αυτούς τους παίκτες που ήδη έχει συμφωνήσει. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ανακοίνωση του Πανιωνίου για το VAR και το foul στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, βλέπω εδώ. Χρυσάνθε, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Καλά, δευτερόλεπτα το είπαμε, είδηση είναι. Δεν είπαμε... τα έχουμε ακούσει σιγά, από το πρωί το έχουν αυτό. Τα ακούσαμε. Σε όλα... βέβαια, από το Facebook από το πρωί τα έχει. Πριν 57 λεπτά την έβγαλε την ανακοίνωση. Πώς θα το άλλο τη βγάλουν αυτή, από το πρωί. Από το πρωί την ανακοίνωση σου λέω, επίσημο είναι. Ναι, επίσημο, το διάβασα και εγώ σου λέω, από το πρωί στις 10 ώρα. Ωραία, πάμε. Για το VAR, για το foul. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Χρυσάνθε. Ούτε προπονητής θέλω να το παίξω, ούτε δεν είναι από τη 2 την κερκίδα, είμαι από την 1. Λοιπόν, άκουτε να σου πω. Η ομάδα αυτή έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο θα το βρει και ο άλλος ο προπονητής που θα έρθει. Λοιπόν, πέρυσι είχαμε Βαλεριάνο από αριστερά που δεν μας έκανε, που ήταν τσαμπουκολεμένο παιδί, μέχρι τις δυνατότητες εκείνη που είχε αλαμάρκα. Από τη δεξιά μεριά είχαμε τον Τζανακάκη, που ήταν τσαμπουκολεμένο παιδί, μάρκα όσο μπορούσε,
έβγαζε ένα 7, ένα 6, ένα 5. Και κάλυπταν κάποια κενά. Μαζί με το Σιώπη έκλειναν. Πάμε τώρα από το 6 που έχουμε, βγάλε το Σάσα έξω, έτσι, εκτός το Σάσα, και αρχίζουμε και λέμε. Ποιος μπορεί να παίξει δεξί, δεξί εξτρέμ. Δεξί άκρο. Δεξί εξτρέμ. Ναι. Φετφατζίδης, Μαντσίνη. Φετφατζίδης. Δεν κινείται από το κόρνερ μέχρι την περιοχή. Άμα δεις τα κόκκινα που βγάζει η Νόβα εκείνα, θα έχει κάψει το κέντρο κοινό. Δεν μαρκάρει. Μαντσίνη. Δεν κουνιέται. Πάει αυτός. Μαντσίνη. Για μένα. Ποιος? Μαντσίνη. Αυτός βέβαια που είπες ότι πάει... Αυτός που είπες... Ποιος είναι ο οχτάρο δεκάρι? Αυτός ο Μαντσίνη. Πού τον είδες? Σε όλα τα βιντεάκια που έχω δει. Ποια και βιντεάκια? Ποια βιντεάκια? Μα δεν είναι οχτάρο δεκάρι, μιλες ότι είναι. Είναι εξτρέμ είναι. Ωραία, εξτρέμ είναι. Μισό λεπτό. Ο Φετφατζίδης που εσύ είπες λίγο πριν ότι πάει αυτός, με βάση τα παιχνίδια που έκανε στον Άρη, πήγε στην Εθνική. Ναι, καλά κάνει και πήγε. Πώς τον πήρε, αφού δεν είναι καλός, γιατί τον πήρε? Άκουσε μου, του λέω Μανατζαρέκη. Έχουμε και Μανατζαρέκη. Άκουσε με να σε πω. Άκουσε με. Τι δύναμη που έχει ο Άρης, φίλε μου, και έχει τη Μανατζαρέκη. Άκουσε με, δεν είναι Μανατζαρέκη. Δεν του Άρη αυτό. Είναι αλλού Μανατζαρέκη. Την κοινή. Λοιπόν, πάμε. Άκουσε με. Την κοινή. Θα σε βγάλω την κοινή που αξίζει. Ο Λάρσον είναι εκτός τόπου και χρόνου. Έχουμε. Τώρα είναι εκτός τόπου. Πέρσι δεν ήταν. Μαρτίνεθ. Έχουμε. Εγώ μιλάω γενικά τι έχουμε. Έχουμε Τόνσο, Μαρτίνεθ, Φετματζίδη. Πρόσεξε, τρεις οι οποίοι δεν πρέπει να είναι μέσα στην ομάδα, γιατί είναι σκέτη γκρίνια και είναι επάνω στη γωνία. Δεν μαρκάρουν, δεν κάνουν τίποτα. Από εκεί και πέρα, ο Αργός ο Ματίγιας δεν μπορεί να κόψει σαν εξάρι πλέον. Έχει αδυνατήσει τόσο πολύ που δεν μπορεί πλέον. Είχε το σιώπι τον κάλυπτε. Οχτάρι παίζει ο Ματίγια, δεν παίζει εξάρι. Εντάξει, τώρα παίζει και τα δύο οχτάρια είναι. Και ο Σάσα είναι οχτάρι και ο άλλος είναι. Τώρα που τους βαθίσαμε εμείς εξάρια. Ο Σάσα δεν είναι εξάρι, δεν είναι οχτάρι, δεν είναι εξάρι. Ναι, και οι δύο οχτάρια είναι. Ο Σάσα. Και ο Πιτσιρικάς αυτός που παίρνει τώρα και αυτός οχτάρι είναι. Εγώ επειδή πέρυσι άκουσα με επειδή. Ο Μπα που πήραμε. Και αυτός οχτάρι είναι. Πώς είναι οχτάρι, ο Μπα που τον είδες? Καλά κάνει. Και πρωτά λοιπόν, και να τη βλέπεις. Αυτό που τον είδα, εγώ επειδή, άκουσε με να δεις, επειδή βλέπω πάρα πολύ Γαλλία και παίζω πολύ στοίχημα με τη Γαλλία, να τα δύο, ο Μπα είναι πολύ καλό παίχτης, αλλά είναι σαν το Σάσα. Ίδιος. Ίδια γραμμή, ίδιο. Αν το δεις, βγαίνει μια από το εξτρέμ, από το 6, από το 4, από πάντου βγαίνει. Κόβει αλλά δεν είναι χαφ. Δεν είναι αμυντικό χαφ, εξάρι δεν είναι. Τέλος πάντων, που ήθελα να καταλήξω. Πού? Ο Μπάσα. Με αυτά. Δεν μπορεί ο Μπάσα. Δεν μπορεί ο Μπάσα. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν έχεις... Άκουσε με, Χρυσάφε, θα το βρεις μπροστά σου. Ποιο να βρω? Το έχουμε, θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το ρόστερ είναι. Άρα η Ξάνθη έχει καλύτερο ρόστερ. Είναι πολύ light. Ποιος είναι χαφ στην Ξάνθη? Δεν θέλω να ξέρω, ρε. Δεν με ενδιαφέρει. Πώς λες ότι είναι καλύτερο άμα δεν το ξέρεις? Δεν με ενδιαφέρει, σου λέω. Δεν με ενδιαφέρει, γιατί βλέπω τους δικούς μας. Δεν μαρκάρει. Ρε εσύ, μου λες ότι είναι καλύτερη η Ξάνθη χωρίς να ξέρεις ποιος είναι παίκτης Ξάνθης. Χτες ξέρεις σε ποιο ύψος μαρκάραμε, ήμασταν στο Βόλο, μη με τρελαίνεις και σε είδα και σε χαιρέτησα κιόλας. Τι μάρκαρανε, πες μου, πού μάρκαραν, ξέρεις με ποιους παίξαμε, Όφι και Βόλο, ξέρεις ποιους είχαν center back, τα είδα τα center back τους. Ναι, ήταν. Ο ένας ήταν ο Γιαννούλης και ο Νάτος. Γι' αυτό λέμε ότι φταίνει οι παίκτες. Και εδώ, ρε πλάκα κάνεις τώρα, και δεν πρεσάρισαν αυτούς τους παίκτες, δεν τους πρεσάριζαν, αφού δεν έχουν κουράγιο να περπατήσουν. Κάπου στις γωνίες δεξιά και αριστερά και περιμένανε. Μόνο ένας δικηνή. Άρα τι θα κάνουμε, θα πέσουμε? Τίποτα, όχι δεν θα πέσουμε, απλά να σου πω τι θα γίνει. Για μένα ένα μεγάλο τεράστιο λάθος είναι, το οποίο έπρεπε και εσύ να το πάρετε χαμπάρι. Εξάρι, αφού δεν έχεις κόφτη εξάρι, δυνατό, ποιος είχε έρθει στον Άρη εξάρι και δεν τον ξαναδοκιμάσαμε ποτέ? Ο Ούγκο Σόζα. Εξάρι δεν τον φέραμε και τον γυρίσαμε center back, αλλά τον γυρίσαμε στην Εθνική center back. Γιατί ας τον δοκιμάσουν εξάρι να δει πως είναι. Όταν λες δεν το πήρατε εσείς χαμπάρι, τι ακριβώς, να πάω στον Παντελή να τον πω Βαλντό Σόζα να παίξει χαφ? Όχι, παιδί μου, εξάρι δεν είναι ο άνθρωπος, εξάρι έπαιζε. Όχι, στόπερ είναι. Όπως με λασάρουν εξάρι, έλαρες τώρα, δε. Όπως με λασάρει τώρα εξάρι όλους τους αυτούς που έχουμε, όλους και ο Μπάσα και ο Σάσα και ο Ματιγέννη, οχτάρια, οχταροδεκάρια. Ο Σόουζα είναι εξάρι. Βέβαια, τι είναι. Μπορεί να παίξει και εκεί, αλλά η βασική του θέση και ο Άρης τότε. Άκουσε με λίγο. Μπορεί να παίξει και εκεί. Την έχει παίξει θέση. Η βασική του θέση είναι στόπερ. Ο Άρης τότε πήρε ένα στόπουλ Γενάρη, τον είχε φέρει για στόπερ. Εντάξει, για στόπερ τον φέραν, αλλά μα στόπερ είναι, ρε φίλε. Τέλο πάντων, α το δοκιμάσουν εκεί. Εγώ για μένα την στιγμή που δεν πήραν εξάρι. Θα πούμε στο καινούργιο προπονητή, θα δοκιμάσει. Περισσότερη λογική έχει να παίξει ο Βέλεθ εκεί από ό,τι ο Σόουζα. Άντε. Να χάσουμε και το καλύτερο στόπερ μας. Δεν σου λέω να το πάρει εκεί. Να τελειώνουμε. Εγώ λέω, ρε παιδιά, ότι αυτοί οι τρεις παίκτες μπροστά, μακάρι να βγει ο Μαντσίνη,
αυτός ο Μαντσίνι να παίξει πίσω από τον Ιντέγε, αριστερά να είναι ο καημένος εκείνος που τον έχουμε ξεσκίσει και δεξιά να βρει ένα λιμόνα από τα τρία. Ή τον Φετμαζίδη ή τον Μαρτίνεθ ή τον τέτοιο. Τι είναι ρε παιδιά. Έλα ρε που είναι λιμό. Ο πιο φορμαρισμένος ο παίκτης. Άντε μας είναι λιμό εθνική, γιατί τον πήρε ο Ολλανδός ρε φίλε. Ωραία, να σε κάνω μια ερώτηση. Σε πόσα μάτσα έχεις δει τον Σούγκρεν να διαμαρτύρεται που δεν γυρίζει να τον βοηθήσει λίγο στην άμυνα. Πες μου σε πόσα μάτσα έχουμε βγάλει. Άλλο αυτό που είναι το αδύναμο σημείο του. Μα ξέρεις ότι δεν μπορεί. Και άλλο να μου λες ότι είναι επιθετικά λιμό. Ρε εσύ, από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν βλέπεις ότι βγαίνουν τρεις παίκτες από τη μεριά του Σούγκρεν συνέχεια. Αφού ξέρουν το βλάκα αυτό θα μείνει εκεί. Όπα, δεν έχει διαχαρακτηρίσει. Γεια τώρα. Για παίχτη του Άρη, άσχετα θα μιλάτε. Προσέχετε λίγο. Ακούσουμε την ώρα. Προσοχή λίγο, παιδιά, στους χαρακτηρισμούς σας. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε. Καλά είστε. Καλά είμαστε. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω από τις συζητήσεις, ακούγοντας και δεξιά και αριστερά και διάφορα πράγματα, πρέπει να πούμε και κάτι και πρέπει να το λέτε κι εσείς. Ο Άρης μεγάλωσε, παιδιά, και ίσως ο Παντελίδης δεν χωρούσε στο πιο μεγάλο Άρη. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ακόμα αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορείς να πας με προπονητή το Σπανό τώρα. Όχι φυσικά έτσι. Μπορείς να πας με τον Μουνί, πώς το λέγανε τον παίκτη που είχαμε στο κέντρο. Το ποιο, πώς το είπες. Το ποιο. Το Μουμίν. Το Μουμίν. Χουσέι Μουμίν. Έχει βάση αυτό που λες. Έχει βάση αυτό. Ο Άρης μεγάλωσε παιδιά διότι άλλαξε το γήπεδο. Πρώτον. Ήρθαν καινούργιοι παίκτες. Το ρόστερ είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι το καλύτερο. Είναι καλό όμως. Πολύ καλό. Γίναν πράγματα. Όταν μεγαλώνεις, ψάχνεις καλύτερο γυμναστή, ψάχνεις καλύτερο γιατρό, οργανώνεσαι, φτιάχνεις πράγματα. Στο θέμα προπονητή, παιδιά, μείναμε στάσιμοι και νομίζω ότι τώρα τις καταλαβαίνει και η διοίκηση ότι μπορούσαμε να είμαστε και στους ομίλους της Europa League. Μπορούσαμε να είμαστε στους ομίλους. Καλά, μετά με την Παρτιζάν δεν ξέρεις τι θα γινόταν. Το πιστεύω αυτό. Άρα λοιπόν, όταν μεγαλώνεις, μπορείτε να φανταστείτε τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό με Έλληνα προπονητή. Τώρα που μιλάμε. Θα παίρνατε τα Έλληνα προπονητές σε αυτές τις δύο ομάδες τώρα. Σε ειδικές καταστάσεις νομίζω περισσότερο θα το κάνουμε. Πολύ ειδικές. Στην ΑΕΚ δεν άντεξε ο Έλληνας προπονητής, ο Ουζουνίδης, και στον Παναθηναϊκό είναι ο Δόνης που είναι ειδικός ειδικών με παιδάκια κτλ. Όχι ίσως ο καλύτερος που έχουμε για μένα ο Δόνης. Και αυτός μέχρι ένα σημείο. Ο Δόνης αν ήταν στον Άρη πάντως και έτρωγε 1-3 από τον Όφη. Θα είχαμε μπει να τον φάμε. Όχι, σίγουρα. Άρα λοιπόν, αφού μεγάλωσες, θα πρέπει να φέρεις και μεγάλο προπονητή. Αν θα έρθει μεγάλος προπονητής, μεγάλος, όσο μπορεί, σύμφωνα με τις δυνατότητες σου, μεγαλύτερος όμως από αυτόν που είχες, ο οποίος θα μπορέσει τους υπάρχοντες παίκτες όλα αυτά να τα κουμαντάρει, να τα ρεγουλάρει, να τα ετοιμάσει. Φέτος το πρωτάθλημα είναι πολύ διαφορετικό, δεν έχει καμία σημασία για μένα αν τερματίσεις τέταρτος, πέμπτος ή τρίτος, αρκεί να έχεις μικρή διαφορά βαθμών, διότι φέτος το πρωτάθλημα θα παιχτεί στα play-off. Άρα πρέπει να έχεις εσύ μια έτοιμη ομάδα εκείνη την εποχή. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Να είσαι καλά. Άρα λοιπόν έχεις τον χρόνο σου σαν καινούργιος προπονητής να κάνεις και τις εκαθαρίσεις σου που θα χρειαστούν το Δεκέμβριο, να περάσεις και τη δικιά σου φιλοσοφία. Okay. Οκ. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Βέβαια κουβαλάς τους βαθμούς, έτσι. Πώς? Κουβαλάς τους βαθμούς πρωταθλήματος. Ναι, ρε φίλε, βέβαια τους κουβαλάς. Δεν είναι, ξέρω εγώ, 3-0 και αυτά εδώ. Κουβαλάς ό,τι έχεις, τους κουβαλάς. Δηλαδή αν έχεις 12 βαθμούς από τον πρώτο διαφορά, είναι λίγο δύσκολο να τον φτάσεις τον πρώτο ή τον δεύτερο. Όσον αφορά τα play-off. Δεύτερον, Άγγελε, ευχαριστώ να μην ψάχνει τον προπονητή, τον βρήκαμε στις 6.30 στο Λίμπερο, πριν τον Παλγαράκι. Όχι τον κύριο, τον πιο προηγούμενο. Για τον πιο προηγούμενο του φίλο, το μπαν με το μπαμ είναι πάρα πολύ κοντά. Καλό. Καλό. Το μπαν με το μπαμ είναι πάρα πολύ κοντά. Και εύχομαι να μην γίνει μπαμ. Γιατί βλέπω και τι διαβάζω τώρα ότι ο Καβαδάς λέει δεν υπέγραψε το διακανονισμό. Ναι. Πώς πήγαμε και στείλαμε χαρτί. Οπότε φίλε, άσε τη δεύτερη θέση και να δούμε τι γίνεται. Δεύτερον, δηλαδή, ο Ντιγκινή ήθελε να τη στείλει δοκάρι. Στο 83. Εγώ λέω ότι ήταν τραγική ομάδα. Τραγική.
Πέστε μου ποια καλύτερη φάση έχει κάνει ο Βόλος. Δεν έχει κάνει καμία, ρε παιδιά. Δύο φάσεις έχει κάνει στο πρώτο τέταρτο. Και θα έβγαλε κουέστα. Που έβγαλε κουέστα. Που έβγαλε κουέστα. Και αν έπεφτε λίγο καλύτερα. Στο δεύτερο ημίχρονο Σάσα... έχασες χωρίς να κάνει φάση. Ναι. Και αν έπεφτε, λίγο καλύτερα ο Σάσα, όλα μου ήταν και πέναλτι. Το πρόβλημα του Άρη ξέρεις ποιο είναι. Πραγματικά. Δες το γκολ που τρώμε. Το πρόβλημα με τη γραμμή σου ποιο είναι. Δεν έχει πρόβλημα με γραμμή του, αυτό έχει πρόβλημα, δες. Μάλιστα. Μίλα, Στέλιο, μίλα. Μίλα. Το πρόβλημα του Άρη είναι, δες το γκολ που τρώμε με τον Όφη και τον πέναλτι που παίρνει ο Βόλος. Το είδα τώρα το πέναλτι. Δεν έχουμε παίκτη έξω από την περιοχή να πάρει το διώξιμο. Να πάρει το διώξιμο. Του αμυντικού. Καλά, αυτό μπορεί να γίνει στη ροή του. Ωραία, φίλε, το δοκάρι είναι απίστευτο. Το Πέσμα. Οποίο δοκάρι σε ένα άλλο μάτς, δεν σε βάλει, σε ποιο μάτς είναι τώρα του ελληνικού πρωταθλήματος, χτυπάει το δοκάρι θεματοφύλακα και παίρνει γκολ. Όχι, ρε, με τον Ατρόμητο, ρε φίλε. Ατρόμητος, ναι. Μελάρισα. Το 1-0 της Λαμίας. Το 1-0 της Λαμίας. Έχεις δίκιο. Όχι, για 1-0 της Λαμίας. Το Ατρόμητος Λάρισα είδες τον γκολ. Στην πρώτη αγωνιστική. Που πάει να κάνει σέντρα και πάει πάνω από την τερματοφύλακα και χτυπάει στο εσωτερικό δεκάρι. Εντάξει. Το 1-0 του Ατρομήτου. Εγώ σου λέω, η ίδια φάση που χτυπάει δοκάρι με τερματοφύλακα και μπαίνει γκολ, πρέπει να είναι πάλι στο Λαμία Ατρόμητος. Το 1-0 το φάουλ που βάζει η Λαμία. Εντάξει. Και σε εμάς χτυπάει δοκάρι, απεκρούει δοκάρι, χτυπάει σε αυτόν και γίνει out. Και ποιος μου λέει εμένα ότι αυτός ο τραγικός Άρης με το 1-1 στο 83 δεν θα κέρδιζε. Ο κακός Άρης. Είναι ότι έχασε. Ο κακός Άρης. Και δεύτερον, όσο καλός και να θεωρώ και να είναι και να κάνει, είναι κόκκινη κάρτα το να μην λες αυτόν που σε πληρώνει ότι εγώ θέλω να φύγω. Και να το μαθαίνει τελευταίος. Ναι. Είναι okay. Κόκκινη κάρτα. Έγινε Στέλιο, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Χαίρετε. Επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ τρώω 40 χρόνια και δεν μαγειρεύω ποτέ. Μπορώ να πάω να πω ένα μάγειρα σε ένα ξενοδοχείο πώς να κάνει το φαγητό, το καθημερινό. Εντάξει. Άλλο το μαγείρεμα, άλλο το... Μπορείς όμως να πεις το εξής. Μπορείς να πεις αν ένας μάγειρας είναι καλός ή όχι. Αν κρίνω το φαγητό. Ναι. Ωραία. Γιατί το ποδόσφαιρο, κοίταξε, το ποδόσφαιρο είναι ένα θέαμα. Ένα θέαμα λοιπόν που όλοι μας κρίνουμε. Αν κρίνω 70 χρόνια, θα σε πει βλέπω 60 χρόνια μπάλα. Σωστό. Ναι. Σωστό είναι αυτό. 60 χρόνια μπάλα, ναι. Δεν μπορεί να πει ξέρει ποδόσφαιρο. Έτσι. Όχι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να μιλάει για μπάλα. Πώς δεν μπορεί να μιλάει, εννοείται. Κάθε γνώμη είναι δεκτή. Το θέμα είναι ότι αυτός που αποφασίζει για τον προπονητή, γιατί εκεί το πας από ό,τι καταλαβαίνω, αυτός που αποφασίζει για τον προπονητή. Έχει ένα παραπάνω δικαίωμα από όλους τους άλλους. Γιατί πληρώνει. Δεν το πήγα εκεί, το πήγα με έναν συναργιανό. Ναι. Πριν που έλεγε τι είναι ο Ξάρι και τι είναι ο Χτάρι. Θα το πω απλώς επειδή επισήμανε συνεχώς για το Ξάρι. Δεν υπάρχει, επειδή δόξα τω Θεώ τελευταία χρόνια βλέπουμε μόνο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ναι. Περισσότερο έχει μπει στις τηλεοράσεις. Ότι δεν υπάρχει το κλασικό Ξάρι, θα μου πεις. Δεν υπάρχει Ξάρι τα τελευταία αλήθεια χρόνια που να μην ξέρει μπάλα. Εντάξει, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Σιώπης ήταν καλός, ήταν τρομερός στο να τον βάλεις στο απέναντι δεκάρι, στο δεύτερο δηλαδή χαφ, πίσω από τον επιθετικό και να τον εξαφανίσει. Όπως έχει κάνει με τον Μπίσβαρ στην Τούμπα. Ορίστε. Όπως έχει κάνει με τον Μπίσβαρ στην Τούμπα. Α, μπράβο. Για εκείνο ήταν μανούλα. Για άλλα πράγματα δεν ξέρει ούτε τα μισά του Σάσκα. Μια που λες Μπίσβαρ, βλέπω σε επανάληψη τον γκολ του ΠΑΟΚ το δεύτερο. Παιδιά, συγγνώμη, είδε το ΒΑΡ και δεν έδωσε αυτό το φάουλ, γιατί τώρα το είδα εγώ. Ο Βαρούχας είπε δεν είναι φάουλ. Επειδή είναι Βαρούχας. Ναι, αλλά και εσύ τον Βαρούχα, όταν λέει κάτι, λες το είπε και ο Βαρούχας στην ΕΡ. Επικοινωνία. Αυτό λοιπόν είναι. Πρόσεξε λίγο. Αυτή είναι όλη η αλήθεια που είπες. Αυτό χρησιμοποιείται κατά κόρον από το επικοινωνιακό σύστημα του ΠΑΟΚ. Ναι. Ό,τι τους βολεύει το προβάλλουν και ό,τι δεν τους βολεύει. Είναι του συναφιού σας. Έτσι. Καλά, δε, όχι. Δε. Άλλο συνάφι είναι η ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, άλλο συνάφι είμαστε εμείς. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει. Άσε λίγο να σου λέω. Για πες. Τι με προβλημάτισε στους δύο τελευταίους μήνες όσον αφορά την ομάδα μας. Κατάλαβα μετά το προχθεσινό, την προχθεσινή παρέτηση, ότι κάπου χάθηκαν τα χνότα, χωρίς πάλι να ξέρω τίποτα, του Παντελίδη με το Διαμαντόπουλο. Δηλαδή, δεν γίνεται να βγαίνει τέλη Μαΐου
ο Διαμαντόπουλος στην συνέντευξη στην απολογιστική να λέει θα αλλάξουμε το σύστημα 4-3-3. Ο πρώτος παίκτης που παίρνει να είναι το οχτάρι, το οποίο το πληρώνεις καλά και ο οποίος να μην υπάρχει πουθενά. Πρώτον. Και εν τέλει και καλά κάνει ο Παντελίδης, δεν άλλαξε το σύστημα. Το άφησε 4-2-3-1. Δεύτερον, θες να παίξεις με 4 πίσω. Δεν ξέρω τι σκάουτινγκ έχουν κάνει στο Σούγκρεν από το Φεβρουάριο. Το παιδί φάνηκε ότι σε τετράδα πίσω δεν ξέρει να μαρκάρει. Το ξέρανε από την αρχή. Πολύ ωραία. Αφού το ξέρανε, για μένα είναι λάθος η μεταγραφή αυτή. Για μένα, χωρίς να είμαι προπονητής, με αυτά που βλέπω στα 5 παιχνίδια. 6. Λοιπόν, δεν γίνεται να έχεις 3 δεκάρια στην ομάδα. Βαριά θέλεις 2 δεκάρια. Αν πούμε ότι το τρίτο δεκάρι είναι ο Ντιγκινί, δηλαδή Μαρτίνες, Τόνσο και Ντιγκινί. Δεν είναι ο Ντιγκινί το τρίτο δεκάρι. Δεν είναι τρίτο δεκάρι ο Ντιγκινί. Τις καλύτερες εμφανίσεις που τις έχει κάνει ο Ντιγκινί εδώ και πίσω από το φορ. Άρα όταν το σύστημά σου, γιατί μιλάμε ποδοσφαιρικά καθαρά τώρα. Απλά δεν λειτουργεί ως δεκάρι. Αυτό εννοεί ο Χρήστος. Δεν λειτουργεί ως δεκάρι, λειτουργεί ως δεύτερος επιθετικός. Είναι η ίδια θέση που συζητάμε. Περίπου ναι. Στην ουσία, με βάση τη διάταξη, είναι η ίδια θέση που συζητάμε. Άρα καταλαμβάνει είτε τη θέση του Τόνσο, είτε τη θέση του Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες, εντάξει. Του Τόνσο όμως σίγουρα ναι. Ωραία ρε φίλε. Με βάση αυτά δεν έχεις τρεις τέσσερις... Πλέον και του Φετφατζίδη ή του Μαντσίνη. Πολύ ωραία. Άρα, για ποιο σχεδιασμό μεταγραφικό συζητάμε. Εγώ κάπου εκεί βλέπω ότι χάθηκε η μπάλα και ένα ακόμα. Δεν ξέρω τις προσωπικές του σχέσεις, αν και ο Διαμαντόπουλος τον ευχαρίστησε τον Παντελίδη όταν έφυγε. Εξαιρετικές ήταν οι σχέσεις τους. Κάπου όμως χαθήκανε, Χρήσανδε, αυτό φάνηκε τώρα. Ή χαθήκανε στη συνεννόηση, ναι, πιθανό. Ναι, πιθανό. Όταν λέω δεν λέω ότι είναι μαλωμένη. Όχι. Δεν λέω ότι είναι κάπου χαθήκανε. Εγώ νομίζω ότι αυτό που είπες με το σύστημα είναι η ουσία. Ότι δηλαδή ο αθλητικός διευθυντής θεωρούσε ότι έπρεπε να παίξουμε αυτό το σύστημα που λες. Και ο προπονητής μετά τη Μόλντε διαπίστωσε ότι αυτό που είπανε στα λόγια ότι πρέπει να παιχτεί, δεν μπορούσε να παιχτεί. Χρυσανδέ, με τη Μόλντε έπεισε στο δεύτερο παιχνίδι 15 Αυγούστου. Πότε ήρθε ο Ντουάρτε, αφού θες να πάμε εκεί. Ο Ντουάρτε δεν παίζει γιατί δεν μπαίνει στο σύστημα, ο Ντουάρτε δεν παίζει γιατί είναι ανέτοιμος. Και να σημειώσουμε. Ωραία, ρε φίλε, όταν όμως μου λες εμένα ότι τέλειμα θα πάμε στο σύστημα, τι μου έφερε για να το παίξω. Και με έναν προπονητή που μια ζωή παίζει 4-2-3-1. 4-2-3-1, μπράβο. Άρα λέω άμα θες 4-3-3, πρέπει να έχει ένα προπονητή που να ξέρει να εκπαιδεύσει την ομάδα στο 4-3-3. Γιατί το 4-3-3 δεν είμαστε προπονητές, από τα λίγα που ξέρουμε, στηρίζεται στα οχτάρια. Είναι έτσι, δεν είναι. Και πολλοί στον παίχτη που είναι μπροστά τα στόπερ, ο οποίος στο 4-3-3, αν είναι μονός, πρέπει να ξέρει πολύ μπάλα. Α, μπράβο. Την οποία την ξέρει, πιστεύω, ο Ντουάρτε, αλλά δεν μπορεί να παίξει γιατί είναι υπέρβαρος. Πρέπει να ξέρει μπάλα γιατί και πρέπει να μαρκάρει. Ο Ντουάρτε δεν μπορεί να μαρκάρει. Δεν μπορεί να μαρκάρει. Και μια γενικότερη δικιά μου έτσι πεποίθηση και από αυτά που είδα ότι σαν οργανισμός Άρης έχουμε κάνει τρομερά βήματα τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι. Αυτό διαπίστωσα εγώ, εσείς τη ζείτε την ομάδα από μέσα, δεν λέω μόνο για τους παίχτες γιατί σίγουρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Γενικότερα ως οργανισμός, ως γραφεία, βάλε όπως θέλεις, δεν μπορούσε να διαχειριστεί την όλη κατάσταση αυτή, το να μπει στους ομίλους. Με λίγα λόγια θα το πω λαϊκά, δεν ήμασταν έτοιμοι, Χρυσάνδρα. Και δεν το λέω μόνο. Το να μπει στους ομίλους, τι εννοείς? Στο Europa League. Γιατί είχες ευκαιρία φέτος. Γιατί δεν ήμασταν. Ναι. Ήξερες πριν τη Λεμεσό ότι κατά πάσα πιθανότητα θα την το πεις στη Μόλντε. Ναι. Παίζεις πέμπτη με Λεμεσό. Όχι, το κατά πάσα πιθανότητα τη Μόλντε, πώς το ξέρεις όταν έχει φέρει 0-0 στο πρώτο μάτσο? Με βάση αυτά που είδες στο πρώτο μάτσο, ότι οι άλλοι έχουν χάσει 18 ευκαιρίες και άλλοι δεν έχουν. 0-0 έφερε στην έδρα της. Ωραία, ρε φίλε, ναι, δεκτό. Ναι, και τι να κάνεις. Είναι η πιο καλή ομάδα από τις δύο. Τι να κάνεις. Δεν πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν μπορείς να είσαι έτοιμος. Και να περιμένεις Παρασκευή, Σάββατο για να βρεις τσάρτερ. Όχι, γιατί το τσάρτερ δεν θα υπήρχε ούτε την Πέμπτη, ούτε την Τετάρτη, ούτε την Τρίτη. Γιατί δεν υπήρχε. Γιατί είσαι Αύγουστο στην Ελλάδα. Ρε παιδιά, μην κολλάτε στο τσάρτερ. Μια χαρά πήγε η ομάδα. Και δεν κατάλαβα. Τι έγινε δηλαδή που δεν πήγες με τσάρτερ? Τι έκανες, κουράστηκες? Εσύ με αυτούς που μιλάς, με αυτούς που μιλάς, ναι. Δεν σου έχουν φέρει ως μεγάλη δικαιολογία το τσάρτερ για το παιχνίδι το πρώτο? Όχι τόσο. Όχι τόσο. Όχι. Να σου πω κάτι. Ρε παιδιά, τι έκανε. Τι έκανε δηλαδή, ρε παιδιά, το τσάρτερ? Πες μου για να καταλάβω. Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Το ότι αλλάξαν 3 αεροπλάνα και ήταν κουρασμένοι παίκτες. Πού κουρασμένοι ήταν? Κοιμηθήκαν την Τρίτη στο Σλο.
Και την άλλη μέρα κάνανε μια πτήση 40 λεπτά κάνανε. Ποια είναι η κούραση, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τα λες σε μένα γιατί εγώ το είπα ή δεν τα έχουν πει μέσα από την ομάδα. Βρε, τα λένε. Ο παίκτης όμως, να σου πω κάτι. Ο παίκτης πάντα έχει έτοιμη μια δικαιολογία. Πάντα έχει έτοιμη μια δικαιολογία ο ποδοσφαιριστής. 23 χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά. Ο παίκτης πάντα έχει μια δικαιολογία. Μια δεν είναι καλός ο προπονητής. Μια δεν είναι η διοίκηση. Μια είμαστε απλήρωτοι. Μια είμαστε πληρωμένοι. Και να σου πω κάτι. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες, αν το δεις, οι ομάδες έχουν κάνει με κακές συνθήκες. Τι γίνεται τότε? Ή δεν λέμε πάντα το κύπελο των απλήρωτων? Στο μπάσκετ. Ναι, ναι. Γιατί? Ναι, ναι. Γιατί όταν. Να σου πω κάτι. Γιατί όταν χάνουμε παίζει ρόλο και όταν κερδίζουμε δεν παίζει ρόλο? Γιατί? Εγώ τα άκουσα από χείλη, καταλαβαίνεις, δηλαδή τώρα μην ονοματίζω. Δεν χρειάζεται να ονοματίσεις, το ξέρω. Ο ποδοσφαιριστής πάντα έχει αυτή τη δικαιολογία, σου ξαναλέω. Κάποιοι θα το πούνε και το είπανε κιόλας. Και το εκφράσανε και μέσα στα social media. Αλλά δεν έχει βάση. Εγώ απλώς αυτό που κατάλαβα. Το μυαλό χαλάει. Το μυαλό χαλάει, να ξέρεις, αυτό είναι. Και αν τους δώσουμε το δικαίωμα των δικαιολογιών, θα βρουν άλλες τόσες. Δεν δικαιολογούμε, είπαμε ότι εκεί μέσα κάτι υπάρχει. Είναι δηλώσεις. Δεν ξέρουμε τι υπάρχει. Το μυαλό, χάλα στο μυαλό τους. Είναι ξεκάθαρο ότι χάλα στο μυαλό τους. Σε κάποιους παίκτες. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ξεχαλάσει τώρα και να καθαρίσει. Με κάλυψε απόλυτα η ανακοίνωση Super 3. Με κάλυψε απόλυτα αυτό που είπανε. Ας κλειστούν μέσα, ας μαλώσουν και όταν θα βγουν να έχει λυθεί το θέμα. Έτσι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ο επόμενος. Πάμε σε τελευταίο. Προτελευταίο. Προτελευταίο. Παρακαλώ. Εγώ είμαι τελευταίος. Ο προτελευταίος εσύ. Μην καλείτε άλλο. Νικόλα μου καλησπέρα, Χρήστανδε καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει και νιώθει. Εγώ θα πω το εξής. Το είχα πει και σε μια άλλη φορά στην εκπομπή, ο Νίκος το άκουσε. Το 70-80% των παιχτών, το 70% με 80% είναι οι παίκτες παλιοί. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, συμφωνούμε. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι ο Παντελής μετά την Ξάνθη, πριν την Ξάνθη, βλέπαμε μια ομάδα που δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο και όλα αυτά και μετά την Ξάνθη έγινε ομαδάρα. Και πήγαμε σε ρί. Οι ίδιοι παίκτες λοιπόν, που μόνο δύο λείπουν, ο Γκαρσία καλός να έχει και ο φίλος μας ο Σιώπης, που κάλυπτε τα όλα ό,τι υπήρχε μέσα στο γήπεδο, λοιπόν αυτοί οι δύο φύγανε. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά μας. Και πήραμε κάποιους άλλους παίκτες σε αυτές τις θέσεις. Και μάλιστα πήραμε και θέση στη θέση του Ματίγια τον παιχταρά με 270 χιλιάρικα, όπως είπες πολύ σωστά, που έπαιζε και στον Άγιαξ. Έτσι. Πολύ σωστό και αυτό, αλλά πέτρε. Στον Άγιαξ έπαιζε πριν 4-5 χρόνια, εντάξει, δεν έπαιζε. Ο Ντουάρτε, ρε φίλε, ναι. Δεν έχει σημασία. Τον πήρε 270 χιλιάρικα. Τον πήρε στη θέση του Ματίγια, το είπατε προηγουμένως. Είναι έτσι, δεν είναι? Άρα πήρε έναν καλύτερο παίχτη. Σε ουσιαστικά. Και ο Σάσα, εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερο από το Σιώπη. Βρέχει ο Σάσα πήρε. Η άποψή μου αυτή. Άρα λοιπόν, παιδιά. Και πήρε το Σούντγκρεν στη θέση του Τζανακάκη. Το Σούντγκρεν, εμένα δεν μου αρέσει, παιδιά. Εγώ το είπα και στον Νίκο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εγώ άκουγα από τον Ιανουάριο ο παικταράς και θα έρθει και θα κάνει μεταγραφάρα. Εγώ ξέρω ότι όλες οι επιθέσεις από εκείνη την πλευρά γίνονται. Εγώ αυτό έχω να πω. Δεν ξέρω. Μακάρι να βγει πραγματικά καλά. Τα δύο γκολ με τη Μόλτα από πού έγιναν? Ποια δύο γκολ το Μόλτα? Δεν κάτσε, θα μου πει. Το 3-0 του Άρη επί τη Μόλτα. Έκανε μία σέντρα στα 10 παιχνίδια και τι έγινε? Δύο γκολ, δύο σέντρες έκανε, το έκανες μία. Ωραία. Στο Τζανακάκι κράζατε που δεν κάνει σέντρες. Στο Σούντεν κράζετε που δεν παίζει άμυνα. Χρήσανθε, δεν κράζω. Εντάξει, υποτίθεται ότι πήρα έναν παίκτη να με καλύψει το κενό μου. Ωραία. Καλύτερο. Και στην πέμπτη, και στη δεύτερη αγωνιστική τον έχεις βγάλει άχρηστο. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις αυτό, είναι κακό που το στη λέμε. Στη δεύτερη αγωνιστική τον έχεις βγάλει άχρηστο. Όχι ρε φίλε, δεν τον έβγαλα δεύτερη αγωνιστική. Το έχω πει και πολύ καιρό. Ο παίκτης δεν κάνει αυτό που θέλαμε για τον Άρη στα πλάγια. Πώς θα γίνει? Τι θέλαμε για εμένα? Έχουμε κενό. Τι θέλαμε με 150 χιλιάρικα, για πείτε μου. Περίμενε. Μάκη, άκουσε με λίγο. Αφού ο Άρης είχε αποφασίσει να πάρει το Σούντγκρεν, έπρεπε να έχει στο μυαλό του ότι θα πρέπει να πάρει έναν εξτρέμ που θα μαρκάρει. Ωραία, μου συμφωνώ με αυτό που λέει. Πήρε το Φετφατζίδι. Άρα τι κάνεις, χάνεις τις άμυνές σου σε εκείνη την πλευρά. Συμφωνώ, τώρα με το Μαντζίνι τον κερδίζεις. Συμφωνώ. Υπάρχει μόνο μία διαφορά. Ακούστηκε πολύ το όνομά του και είχαμε μεγάλες προσδοκίες εμείς οι φίλαθλοι. Αυτό είναι κάτι άλλο που λες τώρα. Από το Γενάρη λοιπόν, αυτό είναι ρε Χρυσαφέ. Από το Γενάρη μιλάμε για το όνομά του. Ο κόσμος του Άρη λοιπόν. Νόμιζα ότι θα έρθει ένας παίκτης μεγάλης δυναμικότητας. Δεν το βλέπουμε αυτό στο γήπεδο. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δηλαδή δεν ξέρουμε να κρίνουμε έναν παίκτη?
Όχι. Και το σύστημα του Παντελίδη που λέμε, που δεν μπορούμε να το παίξουμε σήμερα, το πέσαμε όλη τη χρονιά πέρσι. Δηλαδή, ποια ήταν η διαφορά, ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Όσοι έχουν παίξει μπάλα, το καταλαβαίνουμε. Τι άλλο σύστημα το ένα, άλλο σύστημα το άλλο. Η ομάδα έφρασε δύο παίχτες στην ουσία και υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, πήρε πέντε παίχτες παραπάνω σε αξία. Τώρα το λάθος του, για το λάθος, δεν μπορώ να το πω εγώ. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να φέρω ένα παίχτη 22 χρονών, δεν έφερα τον Ρονάλντο, δεν έφερα κανένα παιχταρά να τον βάλω κατευθείαν σε δύο μέρες προπόνηση βασικό. Για μένα ήταν ασφάλμα που πήγε ο Ματσίνη. Προσωπική άποψη. Δύο ημέρες προπόνηση και κατευθείαν 22 χρονών να παίξει μπάλα. Για μένα δεν μου έδειξε. Ο Ματέο πώς μπήκε στον Ερυθρό Αστέρα στο Champions League. Δεν είναι το ίδιο, ρε Χρύσανθε. Ρε Χρυσανθέ, δύο μέχρι. Τι δεν είναι το ίδιο, ρε! Δεν είναι 22 χρόνο Ματέο! Δεν πήγε σε δύο μέρες χωρίς προπόνηση! Επειδή το έκανε ο Ματέο, δεν σημαίνει ότι. Ρε παιδιά, πήγε χωρίς προπόνηση! Τον έβαλε να παίξει κι άλλο Champions League! Πώς δεν είναι το ίδιο, τι είναι, άλλο είναι! Ίσα ίσα, το ένα είναι Champions League και το άλλο είναι ο Βόλος! Χρυσανθέ! Πώς δεν είναι το ίδιο! Μην ανεβάζετε τους τόνους. Η προσωπική μου άποψη, Χρυσανθέ μου, και ξέρω ότι σε εκτιμάω. Είναι η εξής. Ναι. Βάλε και τον επίλογο Μάκη μου, γιατί έχουμε έναν ακόμα. Ναι, ναι, γι' αυτό και σας ναι, ακούω. Ναι, ναι. Λοιπόν, και οποιασδήποτε, ας έχουμε και κάποιες αντιπαραθέσεις, δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα. Εννοείται. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι δύο μέρες προπόνηση, εφόσον κατέβασε μια ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο του ΟΦΗ, πρέπει να κατεβάσει αυτή την ομάδα. Για μένα. Τώρα, ο Ματίγια για μένα δεν υπάρχει στο γήπεδο. Εδώ και πολύ καιρό. Για μένα, αν ήμουν προπονητής, δεν τον έβαζα. Προσωπικά. Δεν μπορώ με ένα φάλο να περιμένω. Και ποιο να βάλει εκεί τώρα αυτή τη στιγμή. Τον Ντουάρτε. Ποιο να βάλεις, δεν έχεις άλλη επιλογή. Μα δεν έχεις άλλη επιλογή. Τον Ντουάρτε! Κάτσε. Δεν τον έχεις στην αποστολή. Άκουσε μιλά, από τη στιγμή που έχει αποστολή, εγώ συμφωνώ με τον Χρήστανθο. Δεν τον έχεις στην αποστολή. Αλλά από τι τον παίρνεις στην αποστολή. Αποστολή. Να τρώει το βραδινό στο ξενοδοχείο. Και μας το χρεώνει κιόλας. Από τη στιγμή που παίρνει 270 χιλιάρικα, από τη στιγμή που έχει κάνει ολόκληρη προετοιμασία, δεν ξέρω ρε παιδιά τα εργομετρικά του τι είναι και τι δεν είναι, αν είναι βαρύς ή δεν είναι βαρύς, αν το σκαρί του δεν είναι. Εγώ ξέρω ότι είναι 270 χιλιάρικα. Τα εργομετρικά του ήταν κάκιστα. Κάκιστα. Άρα δεν τον βάζει σωστά. Δεν ξέρω τι να σου πω, ρε φίλε. Έγινε, κλείσε να πει και ο τελευταίος. Κλείσε, Μάγκη, να ακούσουμε και ο τελευταίο. Πάμε στο τελευταίο. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα. Χαίρετε. Χαίρετε. Λυποθύμησε, ρε φίλε, με τον Μάκη. Μάκης και Μάκης. Ο Μάκης το κλείνει. Πώς δεν είναι το ίδιο, δεν με τρελάνετε. Μου λέτε, δεν γίνεται ένα παίκτη με δύο προπονήσεις να το βάλει να παίξει. Και ο Ματέο Γκαρσία, χωρίς προετοιμασία. Ο Ματσίνη έκανε και προετοιμασία. Χωρίς προετοιμασία, λοιπόν, ήρθε από τις διακοπές, πήρε μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα και τον έβαλε να παίξει τη Champions League. Πώς δεν γίνεται. Και έβαλε γκολ. Ενώ λοιπόν θα στο πάω διαφορετικά. Εντάξει. Ο Μαντσίνη μια χαρά ήταν. Δεν σου είπα ότι δεν ήταν μια χαρά. Άρα γιατί δεν το βάζει να παίξει. Μα μην μπερδεύεσαι. Εγώ δεν σου είπα το αντίθετο. Και δύο συμφωνήσαμε στο ότι έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Αυτά τα τέτοια δεν τον βάζει να παίξει και τα λοιπά και μου λέει δεν είναι ίδια περίπτωση. Πώς δεν είναι ίδια περίπτωση. Πρόσεξε με όμως, θα σου πω εγώ κάτι άλλο. Εγώ δεν διαφωνούμε για το Μαντσίνη. Είπες δεν είναι ίδια περίπτωση. Έχει ένα δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον Όφη όπου έχει τρεις παίχτες και ένα φορ μπροστά. Που κάνουν την ομάδα παραγωγική. Γιατί να χαλάσεις αυτό το πράγμα στο μας με το Βόλο και να πάρεις το Φετφατζίδη τα δεξιά που είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του τελευταίου διάστημα και να τον πας στον άξονα. Σήκω στο τηλέφωνο, είναι πολύ σημαντικό. Φίλε, νομίζω ότι με λένε Παντελίδη. Κλείνουμε. Δεν κάνεις για ερώτηση, λες και είμαι ο Σάβας. Ωραία, ναι. Εγώ σου λέω την άποψή μου. Έτσι το είδε ο προπονητής, ρε φίλε. Εσύ μου λες τη δική σου. Αυτό είναι. Όχι, αλλά είναι η ίδια περίπτωση. Υπάρχει άλλη τέτοια εκπομπή, κυρίες και κύριοι Σαλτζιανέ. Είναι η ίδια περίπτωση. Καμία. Δύο μέρες μετά τον έβαλε να παίξει. Εγώ σε εξήγησα το δικό μου σκεπτικό και τον λόγο που δεν έπρεπε να το κάνει. Δεν σου είπα ότι είναι κακό. Ο Ματσίνη είναι μια περίπτωση. Ναι, μη μου λες ότι δεν είναι η ίδια περίπτωση. Με δύο προπονήσεις τον έβαλε και έπαιξε. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιαννόπουλο που ήταν. Εγώ σου λέω ότι δεν έπρεπε να το κάνει. Για μένα. Τον έφαγε τον Παντελίδη. Εγώ τον έφαγα. Τον έφαγε. Εγώ τον έφαγα. Τον έφαγε, ναι, εσύ τον έφαγε. Εγώ τον έφαγα. Εσύ τον έφαγε, ναι. Το τηλεφώνημα είναι σημαντικό. Πρέπει να το σηκώσει. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε καλά.